Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Τρόικα, ξεκινάμε. Θα πάμε μέχρι και τις 2 με όλη την επικαιρότητα. Τι έγινε το Σαββατοκύριακο, τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες, τι γίνεται με τις ομάδες μας. Όλα εδώ, στον Λίμπερο 107,4. Το Ρίτζι Καζίνο είναι μαζί μας στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Αγαπημένος προορισμός διασκέδασης πλέον έχει ανοίξει και φυσικά πλέον μπορούμε να είμαστε κανονικότατα εκεί με πολλά προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Ό,τι υπάρχει σε μέτρο ασφαλείας υπάρχει και στο Ρίτζι Καζίνο, προκειμένου να παίξετε και να μην χάσετε την υγεία σας σε καμία των περιπτώσεων και να μην κολλήσετε το παραμικρό, καθώς πλέον έχουμε και υπαίθριους χώρους, κυρίες και κύριοι παιχνιδιών, όπου επιτρέπεται και το κάπνισμα. Δηλαδή μπορείς να απολαύσεις το παιχνίδι σου κανονικά και με όλα όσα θέλεις να πράττεις την ίδια ώρα που παίζεις. Στο Ρίτζι Καζίνο που έχει και νέο ωράριο λειτουργίας από τις 12 ως τις 4 τα ξημερώματα. 12 το μεσημέρι με 4 τα ξημερώματα. Μαζί μας την πρώτη ώρα και ο Μαρμαρίδης. 100% ελληνική επιχείρηση που απασχολεί περισσότερους από 130 Έλληνες εργαζόμενους, με χρόνους παραλαβής από το τμήμα παραδόσεων να είναι η πιο σύντομη της αγοράς, με έπιπλα υψηλής θετικής και ποιότητας σε προνομιακές τιμές, κυριολεκτικά το υψηλότερο δυνατό value for money, με νέο πλάνο δόσεων από το Μαρμαρίδη χωρίς πιστωτική και χωρίς προκαταβολή. Τα παλικάρια μας είναι εδώ, η τριπλέτα της Τρόικας είναι εδώ κανονικότατα και θα πάμε μαζί μέχρι και τις 2, επαναλαμβάνω. Τι κάνετε, κύριοι? Καλά. Γεια σας. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Εσείς είστε καλά, εμείς δεν θα είμαστε καλά σε λίγο. Εσείς τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Σε λίγο θα είμαστε καλά. Για να δούμε τι τώρα θα γίνει. Είστε καλά εσείς. Ναι. Ο ένας κέρδισε, ο άλλος κέρδισε. Ναι. Άρα δεν πρέπει να σταματήσετε να μιλάτε κανονικά. Πρέπει να κελαϊδάτε. Όχι, εμείς κελαϊδάμε, το χάνουμε. Και γενικότερα ο κόσμος, άμα έχεις προσέξει των ομάδων, όταν χάνει είναι πιο ενεργός. Γιατί ακούγεις έτσι? Πώς? Κάτι θα μου έχουν κάνει εδώ πέρα. Τι σου έχω κάνει, μεταλλικό ή σαν μεταλλικό αντίλαλο. Γι' αυτό δες λίγο γιατί. Τι είναι αυτό? Το κουμπάκι. Α, ωραία. Λοιπόν, περίμενε λίγο. Να με φτιάξω από είναι, ρε φίλε. Δεν μπορεί να έχω και. Στον αέρα δεν ξέρω πώς ακούγεις. Δύο ειδήσεις από την επικαιρότητα. Ναι. Η City δικαιώθηκε από το ΚΑΣ. Αυτό το ΚΑΣ. Ακυρώνει την τιμωρία που είχε επιβάλει η FIFA για. Πρέπει να είναι ανοιχτό το ηχείο. Ναι, ναι. Μόνο ο Άρης θα χάσει το ΚΑΣ. Μα FIFA. Ο παραγωγός. Ο παραγωγός. Επικοινωνία. Επικοινωνία, Στέργιο. Επικοινωνία. 100%. Επικοινωνία. Ναι. Λοιπόν, δεν θα είναι τιμωρημένη λοιπόν η City για 2 χρόνια. Άρα παίζει η Ευρώπη. Ωραία. Κανονικά. Ένα είναι αυτό. Το άλλο θέμα. Καλά δεν είχαν τιμωρηθεί αυτοί για fair play. Εντάξει, είμαι η City, είμαι ο Άραβας. Για FFP. Φίλε. Για FFP είχαν τιμωρηθεί. Ναι, ναι. Ναι. Όπως ο Τουτούν δηλαδή. Άκυρη τιμωρία. Παίζει κανονικά η City στο Champions League. Ναι. Δεύτερη είδηση, όπως αποκαλύπτει το blog του Κυριάκου Θωμαίδη. Έλα. Παρατήθηκε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εφέσεων, Παναγιώτης Φιλόπουλος, για προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους. Τον φάγατε τον άνθρωπο. Θα σου έλεγα τώρα για τον άνθρωπο. Εντάξει, ρε φίλε τώρα. Αυτό με το Ευάγγελο ήταν χοντρό. Ο άλλος είναι αυτός. Άλλος, συγγνώμη. Ποιος είναι ο. Ποιος είναι? Πάλι αποφύ δεν είναι. Γι' αυτό μπερδεύτηκα. Αποφύ δεν είναι το επίθετο. Φαραντούρης. Αυτός είναι ο Πειραιώτης καθηγητής. Εντάξει. Όπου φίλος του Καρδιακός και που έχει γράψει, έχουν γράψει μαζί και βιβλίο, συναντάει τους ανθρώπους του Ολυμπιακού μια μέρα πριν την απόφαση για να πάρουν γνωμοδότηση. Το έχει παραδεχθεί και ο Ολυμπιακός. Ναι. Εντάξει, μην ξαναπάω στην επιτροπή γιατί πραγματικά. Μην ξαναπάς, απλά να γίνονται όργια αυτή η επιτροπή. Δηλαδή. Ανέβασε και η Μαρούπα ένα. Την, άντε πάλι. Πότε το ανέβασε? Το Σάββατο νομίζω. Τι έβαλε η Ειρηνάρα. Ειρηνάρα. Τυχαία μπήκα, ναι. Το βρήκα. Τυχαία. Κάτι, ναι, τυχαία. Ρε, είχα μια. Τι, διέστηση. Μια επιφύτηση, λέω. Κάτσε να μπορώ να δω τι κάνει. Μήπως έχει γράψει κάτι αυτή και έχω πετύχει το timing που έχει ανεβάσει 5 λεπτά πριν ένα κατεβατό. Ναι. Στο οποίο λέει ότι σωστή η απόφαση της Επιτροπής. Αλίμονο. Και τι περιμένετε, λέει, από το ΚΑΣ? Έβαλε έναν διαιτητή Ολυμπιακό, έναν έμπαλο ΠΑΟ, λογικό να δικαιωθούν και οι δύο. Μιλάμε αυτά ούτε στο δημοτικό. Δηλαδή να βάζει χέρι η Μαρούπα στο ΚΑΣ και να θεωρεί ότι ανεξάρτητα αν υπάρχουν εκατοντάδες υποθέσεις που μόλις βγαίνουν 3-0, αυτή νομίζει ότι έβαλε Ολυμπιακό τον δικό του διαιτητή, άρα είπε Ολυμπιακό, ο ΠΑΟ έβαλε το δικό του, άρα τι περιμένετε. Η κριτική ήταν λίγο έντονη από κάτω, το κατέβασε η Ειρήνη. Εντάξει. Κριτική. Η οποία Ειρήνη
Εχθές ανέβασε μπράβο στον ΠΑΟΚ. Ναι, ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι πραγματικά. Χθες το βράδυ έδωσε συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ η Μαρούπα. Ναι. Η οποία Μαρούπα κάθε φορά που πάει να απαντήσει σε κάποιον οπαδό του ΠΑΟΚ, εντάξει, πέφτει σε μια λούμπα τεράστια. Εχθές για παράδειγμα διάβαζα τι λέει ένας γιατί βγάλατε την απόφαση, την εισήγηση την ώρα του αγώνα. Λέει, έχεις δίκιο, λέει, αλλά ο πρόεδρος λέει ήθελε. Εγώ τον είπα να μην το βγάλουμε, αλλά ο πρόεδρος επέμενε. Ο πρόεδρος είναι ο κουμπάρος. Το Αβγιανάκη. Του αδερφού του Αβγιανάκη, να είσαι ακριβής. Ναι. Αν είναι κουμπάρος κάποιος του αδερφού μου, δεν είναι δικός μου κουμπάρος. Είναι του αδερφού μου ο κουμπάρος. Του αδερφού του Αβγιανάκη, λοιπόν. Ωραία. Να είμαστε ακριβείς. Του αδερφού του Αβγιανάκη, εντάξει. Έτσι, να είμαστε ακριβείς. Εγώ θα το λέω κουμπάρος του Αβγιανάκη. Εντάξει, εσύ πες τον. Της οικογένειας Αβγιανάκη. Όταν στην Κρήτη λένε κουμπάρο. Όποιον περνάει απ' έξω, όταν είσαι κουμπάρο, θα το λέει κουμπάρο. Στον Αβγιανάκη. Δεν το λέει αδερφέ του κουμπάρου μου. Όλοι κουμπάρο. Στην Κύπρο του λένε κουμπάρο, όχι στην Κρήτη. Και στην, και στην Κρήτη. Βρε κουμπάρε. Πού πα, βρε κουμπάρε. Και βγήκε λοιπόν, φυσικά και μέσα από τον Κύριακο η μεγάλη επένδυση του άλλου του καθηγητή. Ναι. Που όλο τυχαίω διαφήμιζε την επένδυση του Μέγκα, του Βαγγέλη Μαρινάκη, με ένα χαμόγελο μεγάλο και αυτά εδώ στην Κεφαλονιά. Όλα πάνε καλά. Γελεί αυτή η επιτροπή. Ναι, απλά ένα πράγμα θα πω. Που έχει να πατήσει από την εκδίκαση του ΠΑΟΚ. Γιατί προφανώς έκτιζε τα ξενοδοχεία. Καλά, δεν έχει δικαίωμα. Το ξεκινήσαμε. Έχει και συνέχεια η ιστορία. Θα φανεί και στην Επιτροπή Εφέσεων. Και καλό θα είναι μετά ο ΠΑΟΚ να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του νομικά για να τελειώνει με αυτούς τους ανθρώπους. Που τόσο ταλαιπώρησαν την ομάδα. Πάντως σε σχέση με τα αυτά που έκτισε και τα λοιπά, εντάξει. Ήταν λίγο κάπως αυτό που είδα ότι το ονόμασε Ευάγγελος. Και μπήκα, έδωσε και εγώ το. Όχι, δεν ήταν χιούμορ. Έδωσα το κλικ, σημειολογική, αυτό το ένα τάλο, το διαβάζω μέχρι κάτω και διαβάζω τελευταία σειρά ότι Ευάγγελο λέγανε τον πατέρα του. Δηλαδή, ονόμασε τις Σουήδες Ευάγγελο σε μια σημειολογική κίνηση κτλ. Όλοι τι σκεφτόμαστε. Ευάγγελο. Θα του ξαναπιάσω και στο τέλος λέει, πρέπει να σημειώσουμε ότι Ευάγγελο είναι ο πατέρα του. Μάλλον ο δεν έχει ιδέα τι γίνεται με τις κουμπαριές στην Κρήτη. Αυτό προκύπτει. 10 εκατομμύρια θα πληρώσει η ρε παιδιά. Περίμενε, πώς δεν ξέρω τι γίνεται. Ο Τζότζογλου της ΕΠΣ Ηρακλείου είναι κουμπάρος του Βασίλη του Γκαγκάτση και Θόδωρου Ζαγοράκη. Τις κουμπαριές αυτές όταν πήρε στον Κοτσιανικούλη είχα κάνει blog για την κουμπαριά την τριπλή. Τι. Ξέρω μια χαρά τι γίνεται στις κουμπαριές. Κανένα δικό μου κουμπάρο δεν βλέπω να. Ό,τι είπα. Ό,τι είπα ακριβώς. Ακριβώς ό,τι είπα έγινε. Ό,τι είπα. Λοιπόν. Είχαμε και παιχνίδια μες στο Σαββατοκυριακό και μάλιστα είχαμε παιχνίδια. Καιρό είχαμε να κερδίσουμε και οι δύο, Στέργιο. Και μάλιστα εκτός έδρας. Σημαντική νίκη, η πιο σημαντική βέβαια είναι για τον ΠΑΟΚ. Για το... Όχι, δεν μου το λες. Τι. Το Άρη είναι πιο σημαντική. Το Άρη είναι σημαντική για τον Άρη. Και για, και για την εσωστρέφεια που σταμάτησε το βράδυ του Σαββάτου στο Ηράκλειο. Σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτό όμως είναι οι αντιδράσεις του κόσμου αυτές. Όλοι όσοι ήταν άχρηστοι μεσοβδόμαδα και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ, τώρα γίναν παικταράδες, ο καθένας για τους δικούς του λόγους λέει ότι έπαιξαν μπάλα κτλ. Δεν αφουγκράζουμε κάτι τέτοιο στον ΠΑΟΚ, Χρυσάνθε. Τι. Ότι έχουν μπει όλοι στην κολυμπήθρα του Σιλοάμ και είναι όλοι παικταράδες. Καταρχήν ο πρώτος που το έκανε ήταν ο Γιώργος Σαββίδης. Εκεί που έλεγε σκούπα και τους διώχνω όλους κτλ. Έβαλε σουρωτές το εξοχικό. Γιατί να αναιρεί το ένα το άλλο δηλαδή. Γιατί το αναιρεί το ένα το άλλο. Για μένα. Όπως και στον Άρη το αναιρεί. Δεν γίνεται όλοι αυτοί το συνοθήλευμα και ο Ένινγκ, το Λομπού και Καρυπίδη και την άφηση στην ομάδα με 12 παίκτες κτλ. Δεν. Πιανόμαστε από τις συγκυρίες. Τέλος πάντων, θα τα πάρουμε ένα-ένα τα παιχνίδια. Θα ξεκινήσουμε από το παιχνίδι του ΠΑΟΚ βέβαια με τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι έχει κάνει το πολύ μεγάλο βήμα πλέον ο ΠΑΟΚ για να κρατήσει την δεύτερη θέση στον πίνακα της βαθμολογίας. Γιατί βέβαια να πούμε και το εξής, ότι μετά την απόφαση της Παρασκευής του ΚΑΣ, που δεν μπήκε στην ουσία της υπόθεσης, Στέργιο. Όχι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Όπως και μάλιστα. Και μάλιστα δεν μπήκε. Μα δεν μπήκε, αυτή γυρίζει πίσω. Ναι, αφού σου λέει αποφάσισαν λάθος. Αυτό λέει. Δικάστε εσείς. Λέει σε ένα βαθμό αυτό που έλεγε ο ΠΑΟΚ το ΚΑΣ. Ότι παιδιά, δεν έχετε δικάσει στην ουσία της υπόθεσης. Άρα ξαναδικάστε. Ούτε το ΚΑΣ δίκασε. Δεν αθώωσε τον ΠΑΟΚ το ΚΑΣ, ούτε τον καταδίκασε φυσικά. Έτσι. Είπε ότι μέχρι να βγει απόφαση, οι 7 βαθμοί επιστρέφονται. Αυτό είπε το ΚΑΣ. Και θα δικάσει η Επιτροπή. Δικαιώθηκε η εκπομπή, η μοναδική
εκπομπή που είπε για την Ξάνθη ότι δεν επιστρέφονται οι βαθμοί. Παρόλο που εκείνη την ώρα, αν θυμάστε, όλα τα site γράφαν ότι δικαίωσε και για την Ξάνθη, έβγαλε ανακοίνωση Ξάνθη, υπάρχει Θεός κτλ. Ναι, αλλά δεν δικαιώθηκε η εκπομπή Χρήζαν, γιατί κάποιο φώναζε ότι ο ΠΑΟΚ δικάστηκε σε 3 βαθμούς. Δικάστηκε αυτό, ισχύει. Α, επιμένει εσύ. Φυσικά. Δικάστηκε. Αφού λέει ότι δίκασε λάθο, πάνω από ότι δίκασε. Το. Υπάρχει απόφαση, ρε Στέργιο. 100% δικαιώθηκε η εκπομπή στο κομμάτι αυτό. Καταρχήν γιατί τα έλεγε εσύ. Τα του ΠΑΟΚ. Άρα εκπομπή δικαιώθηκε, Στέργιο, έτσι κι αλλιώ. Είπα, κάποιο φώναζε ότι ο ΠΑΟΚ δικάστηκε σε 3 βαθμούς. Δικάστηκε. Και κάποιο φώναζε ότι οι δύο επιτροπέ τη Λίγκα και τη ΕΠΟ. Και το σκεπτικό του ακόμα Χρήζαν, αλλά προφανώ δεν τα διάβασε. Έγραφαν μέσα ότι είναι δεσμευτική η απόφαση τη Μαρούπα εγώ σου έλεγα και του Αρκούδη. Εγώ σου έλεγα τι λέει ο νόμο στην Ελλάδα. Ο νόμο στην Ελλάδα λέει, Στέργιο, είτε μα αρέσει είτε όχι, ότι είναι δεσμευτική. Και γι' αυτό αποφάσισαν έτσι. Υπήρχαν αποφάσει. Τώρα, αν το ΚΑΣ κρίνει και το σέβομαι απόλυτα ότι δεν πρέπει να είναι δεσμευτική, είναι κάτι άλλο. Είναι παράσιμο για το ΚΑΣ που το σέβεσαι. Θα στείλω ένα μήνυμα λίγο. Ναι, αν δεν. Ότι ο Χρήστος Ψαλτής από τη Θεσσαλονίκη, Σαλονίκα. Κοίταξε, έχω την καχυποψία μου. Έχω την καχυποψία μου, Στέργιο, για πολλά πράγματα στην Ελλάδα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είτε είσαι στα πράγματα εσύ, είτε ήταν Ολυμπιακός ή οτιδήποτε άλλο. Έχω την καχυποψία μου για πολλούς στο κομμάτι. Στα πράγματα είσαι εσύ, στα πράγματα. Τώρα, αυτή τη στιγμή είναι ισχυρός ο ΠΑΟΚ. Είναι ισχυρή η ΑΕΚ. Είναι ένας πρόεδρος στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία που είναι φύλλα προσκύμενο στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Δεν είναι φύλλα προσκύμενο στον Ολυμπιακό ή στον Άρη, ο γραμμένος. Και αυτό δεν ισχύει. Ελέγχει στο συμβούλιο μέσα της, στην ΕΠΟ. Πολλοί σύμβουλοι είναι με σένα και με την ΑΕΚ. Περισσότεροι με την ΑΕΚ. Ναι. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Ενώ μέχρι πρώτη ήταν 15-0 Ολυμπιακός τα προηγούμενα 20 χρόνια. Αυτή είναι, αυτό λέω. Λέω λοιπόν το εξής, ότι. Είδες, με αποσυντώνησες τώρα με τρεις συνεχόμενες ερωτήσεις. Τι έλεγα για το ΚΑΣ. Α, ναι, το θυμήθηκα. Ότι. Με την απόφαση αυτή του να γυρίσει πίσω την Επιτροπή, θα πάμε σε νέα τώρα σενάρια που έχουν να κάνουν στην περίπτωση βέβαια που τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ στην Ελλάδα. Υπάρχει το θετικό και το αρνητικό σενάριο. Το θετικό σενάριο αυτή τη στιγμή είναι ο ΠΑΟΚ να καταφέρει να διατηρήσει τη διαφορά του από την ΑΕΚ, ακόμα και αν δεχτεί το μείον 7. Νομίζω ότι είναι πολύ καθοριστικό το παιχνίδι το μεθαυριανό και για την στάση που θα κρατήσει ο ΠΑΟΚ στα δικαστήρια. Γιατί αν επικυρωθεί η βαθμολογία και βγει μετά η απόφαση από την Επιτροπή Εφέσεων, τότε η όποια ποινή, αν υπάρχει ποινή, γιατί μπορεί να υπάρχει και αθωτική η απόφαση, πάει στο επόμενο πρωτάθλημα. Γι' αυτό σου λέω ότι το είπα την Παρασκευή αυτό το πράγμα, χωρίς να ξέρω αν έχω διαβάσει ακόμα την απόφαση. Μόλις διάβασα την απόφαση του ΚΑΣ, μου λύθηκαν όλες οι απορίες πάνω σε αυτά τα κομμάτια. Αυτό που είπαμε για την Ξάνθη ισχύει. Και δείχνει και πόσο αυθαίρετα λειτουργούν ορισμένοι με βάση το σε ποια πλευρά είναι. Χωρίς να διαβάσουν την απόφαση του ΚΑΣ, πήγανε και δώσαν και στην Ξάνθη τους βαθμούς. Μα αυτό είναι παράλογο, γιατί πάρα πολύ απλά η Ξάνθη δεν είχε προσφύγει στο ΚΑΣ. Δεν είχε κάνει προσφύγη η Ξάνθη στο ΚΑΣ. Και εδώ είναι το απίστευτο, είναι το εκπληκτικό, είναι το φοβερό. Δηλαδή να πάει κάποιο στους ανθρώπους της Ξάνθης και να τους πει πάρα πολύ απλά: για ποιο λόγο δεν προσφύγατε εσείς και η ομάδα πέφτει. Δεν είχαν τα χρήματα. Δεν είναι όλοι καρυπίδες. 10 εκατομμύρια πήραν. 10 εκατομμύρια πήραν από την πόλη του ξενοδοχείου, ρε φίλε. Δεν είχαν τα χρήματα. Δεν τα πήρε Ξάνθη το υπάρχει Πανόπουλο. Ο μέτοχοι, οι μέτοχοι τα πήραν. Δεν μπορεί, Ξάνθη, από το ξενοδοχείο να τα δώσει στην ΠΑΕ. Τι λες, ο μέτοχος. Δεν μπορεί να κάνει μια άξιση με τον κεφαλό. Δεν μπορεί. Ο Ιβάν Σαββίδης από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ τα δίνει τα λεφτά. Τα 150 εκατομμύρια δίνει από την περιουσία του. Τι λες τώρα. Πώς δεν μπορεί. Όχι απλά μπορεί. Καταρχήν είναι κερδοφόρα η Ξάνθη. Ας έδινε από τα 300.000 του Φασίδη κανένα ευρώ. Το δικό σου το πρόβλημα ποιο είναι ακριβώς για την Ξάνθη. Γιατί. Σκέφτεσαι να υπήρχε ομάδα η οποία να έχει κάνει το ίδιο πράγμα. Η Ξάνθη, αν επιστρέφονταν τώρα οι 7 βαθμοί, σωζότανε. Ναι. Ενώ τώρα πέφτει. Και μου λες ποιο είναι το πρόβλημά μου. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να πέσει. Ειδικά με τον προπονητή που έχει πάρει, φίλε, που φαίνεται δεν μπορεί να κερδίσει κανέναν. Έχασε μέχρι και από τον αδιάφορο Αστέρα Τρίπολης 1-2 μέσα στην έδρα της. Αλλά σου λέω το εξής. Πάει να πέσει η ομάδα. Έχουν αφαιρεθεί 7 βαθμοί. Και δεν κάνεις προσφυγή στο ΚΑΣ για το συγκεκριμένο ζήτημα. Πες μου εσύ αν υπάρχει μία λογική πάνω σε αυτό το κομμάτι να την καταλάβεις. Τι, εσύ το βλέπεις λογικό. Δεν μπορώ να.
Θέλω να πω πολλά και δεν πάω από τίποτα. Εσύ, Κώστα, μπορείς να καταλάβεις για ποιο λόγο δεν έκανε προσφυγή στο ΚΑΣ για τους 7 βαθμούς Ξάνθη. Γιατί έτσι γουστάρε εσύ, Χρήσα. Νομίζω δεν είχε εκπομπή. Κάνουμε, ρε φίλε. Τι έτσι γουστάρε. Εκπομπή, α πούμε, δεν ακούσαμε. Δεν ακούσαμε για εκπομπή. Κάνουμε γιατί ο Άρης βάζει τον Ολυμπιακό να του πάρει τον παίκτη. Είπε ένα είναι λάθος. Και τελείωσε. Εκπομπή κάνουμε. Είπα, είναι λάθος όμως. Εσύ γιατί μιλάς για Ξάνθη 10 λεπτά. 2 λεπτά μιλάω, ρε Στέριο. 2 λεπτά. Ας έπαιρνες τηλέφωνο, ρε Ξάνθη, σαν δημοσιογράφος. Μία ερώτηση έκανα, ρε φίλε. Ας έπαιρνες τηλέφωνο. Μία ερώτηση έκανα. Γιατί η Ξάνθη που πέφτει δεν έχει προσφύγει στο ΚΑΣ και χάνει τους βαθμούς. Μία ερώτηση έκανα. Το ερώτημα γιατί το ΚΑΣ ξεβράκωσε όλους αυτούς. Έχεις να τους απάντηση. Αυγενάκηδες, επιτροπή, Σουλίκα, ΕΠΟ. Δεν ξεβράκωσε κανένα, λες. Όχι, έκανε το απόλυτο λογικό. Έφερε την επιτροπή. Α, το λογικό έκανε τώρα. Γιατί ναι. Κάποιοι λέγανε φίλοι του Χρήσανθε, ναι. Μεσαγωγικά. Πάσα τους φίλους. Θα υποβεβαστεί ο ΠΑΟΚ στο ΚΑΣ και εγώ εσύ ηρωνία. Εσύ ηρωνία, έκανατε στο ΚΑΣ ένσταση, θα πάτε στο ΚΑΣ. Δεν έλεγες. Ήμουν εγώ σε αυτού του ηρωνίε. Όχι, σε αυτού του δεύτερου ήσουν. Όχι, όχι, ούτε σε αυτού. Δεν κάνετε ακόμα και το ΚΑΣ, θα κάνετε. Πες μας τέτοιο, στο Πινάκιο είναι η απόφαση. Καλό Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Αυτό δεν το είπα ποτέ, σε ψεύτη. Το καλό Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, είσαι ψεύτη. Είπε το προηγούμενο. Ποιο. Ερώτηση αν κάναμε στο ΚΑΣ προσφυγή. Ρώτησα φυσικά, κάθε μέρα. Ανησυχούσε. Ναι, αν θα κάνουμε ή όχι. Ή είχε την ανησυχία ότι μήπως δεν κάνουμε αυτό κτλ. Όχι, ήμουν βέβαιο ότι θα κάνει. Α, είσαι βέβαιο ότι θα κάνει. Ναι, γιατί ήξερα την υπόθεση. Και το ΚΑΣ δεν μπήκε στην ουσία και γύρισε την υπόθεση πίσω. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Διάβασα την απόφαση πλέον του ΚΑΣ. Δεν διάβασα τις διαρροές του ενός και του άλλου και μπορώ να πάρω θέση. Η απόφαση του ΚΑΣ είναι ξεκάθαρη. Αυτό που δεν διαβάζει τις διαρροές της ομάδας και διαβάζει τις αποφάσεις του ΚΑΣ, αρχίζει πραγματικά να ξεπερνάει. Δεν του ήρθε, ρε. Η απόφαση του ΚΑΣ, φίλε, δημοσιοποιήθηκε. Είναι μια σελίδα ολόκληρη στο επίσημο σελίδα. Το άλλο δημοσιοποιήθηκε, Χρυσάνδε. Δεν είναι σε επίσημο. Δεν είναι σε επίσημο. Δεν είναι επίσημο. Άλλο η διαρροή, άλλο το επίσημο. Υπάρχει διαφορά. Αλλά τέλος πάντων, εμείς μιλάμε τώρα για το ΚΑΣ και τον ΠΑΟΚ. Τι σχέση έχει η διαρροή του Άρη. Θα μιλήσουμε μετά για τον Άρη και τις διαρροές. Θα πεις άμα θες. Αυτό το να απαντάς όμως κάθε φορά όταν μιλάω για ένα συγκεκριμένο θέμα με γεγονότα. Όχι, βλέπεις, δεν μιλάω και αρχίζεις. Ο ΠΑΟΚ με το ΚΑΣ και αυτό. Τι και είπα, αν ο ΠΑΟΚ, χάσει αυτό τότε στα δικαστήρια και πιάνεις και την Ξάνθη. Την Ξάνθη δεν τα ξέρεις όλα πάρα πολύ καλά όλα. Φυσικά, εσύ δεν χρειάζεται Ξάνθη και δεν είναι υπερασπιστή. Σαν να είναι δική σου ομάδα. Πάω και είσαι, δεν είσαι Ξάνθη. Σαν να είναι δική σου ομάδα μιλά. Τι με νοιάζει με Ξάνθη, Ξάνθη. Από ό,τι φαίνεται σε νοιάζει. Εγώ δεν έχω λόγο να μυθώ την Ξάνθη στην Αλφαθήκη. Γιατί βρε αγόρι μου. Γιατί από το 91 που έπεισε ο Πασαριακός στην Ξάνθη. Άσε τότε. Ο Πασαριακός έκανε 2 χρονιές και η Ξάνθη έκανε 50 χρονιές στην Αλφαθήκη. Ξάνθη ήταν αγκαλιά με τον Ολυμπιακό επί σειρά του. Τώρα είναι στη δικιά σου την αγκαλιά. Τι κάνω τώρα. Είναι στη δικιά μου. Είστε φίλοι, τι κάνουμε. Φίλοι δεν είστε. Μαζί πάτε στις επιτροπές και σε όλα τα υπόλοιπα. Ψηφίζει πάντα ό,τι προτείνει ο ΠΑΟΚ. Τέτοιες, πώς λες ότι ο Άρης είναι φίλος με τον Ολυμπιακό. Μα το λέτε μόνοι σας. Ποιοι το λέμε. Ο Άρης. Εμείς δεν το λέμε. Είμαστε συνεχίζεις. Κατά του Ολυμπιακού. Αστειότητα το που κάνεις. Γιατί είναι αστειότητα. Είπα, το λέει, πάει Άρης. Είπα, Άρης δεν το θέλει. Που δεν μα το δεν είπα εγώ εσένα. Εγώ λέμε, εγώ για μένα μιλάω. Δεν το είπε επίσημα. Ναι. Και ο Σούπερ 3 έβγαλε κόντρα. Επειδή η ΠΑΕ Άρης έκανε μια αστοχία. Γιατί δηλαδή, ΠΑΕ Άρης κάνει μια αστοχία. Αστοχία τη ΠΑΕ Άρης, λάθος της είναι το συγκεκριμένο πράγμα. Και υπήρξε αντίδραση και από τον κύριο Τσαλτίδη, όπως είδες, και από το οργανωμένο κίνημα του Άρη, όπως είδες. Δεν μας εκφράζει. Αυτό δεν αναιρεί ότι βάζει μπροστινό τον Βαγγέλη ο Θόδωρος για να του πάρει τον παίκτη. Το σταματήσαμε αυτό. Με το νου σου. Όχι, με το νου το δικό σου. Το σταματήσαμε εμείς. Πώς σταματήσατε δηλαδή. Δεν τα λεφτά ο Θόδωρος. Δεν τον πήρε. Ναι. Δεν τον πήρε ο Ολυμπιακός. Τον πάρει απευθείας ο Άρης τώρα που λύνω τον μπαν. Εδώ κάτι με τσίμπησε, Στέριο. Κάνε μια ανανέωση. Έκανα! Λοιπόν. Να πληρώσει τον Βέλεφ, Χρήσα, να μην σου κάνει προσφυγή. Θα τον πληρώσω οπότε γουστάρω. Οπότε έχω τις προθεσμίες. Δεν είναι τίποτα 75 χιλιάρικα. Εδώ πέρα έχεις για μπαν, έχεις και για Ματέο έχεις και για 1000 έχεις. Ναι, φίλε. Δώσε τον άνθρωπο, τα δούλεψε. Επειδή υπάρχει. Τα δούλεψε. Γιατί λέγατε για τους άλλους ότι δεν τα δούλεψαν. Αυτά τα δούλεψε. Τα χρωστάει. Να τα δώσετε. Τα χρωστάει η ΠΑΕΑΡ, θα τα δώσουμε. Γιατί κάνει τόσο ενδιαφέρον για το Βέλεθ. Σε νοιάζει για τον ποδοσφαιριστή του Άρη. Είναι φίλο του. Όταν σε κάρφωσε το 2-1 ο Βέλεθ δεν είχε την ίδια. Είναι φίλο του. Φυσικά. Με τρελαίνει, Χρήσανθε, η συμπεριφορά σου η παιδική. Εντάξει. Παιδική, αυτό με τρελαίνει. Δηλαδή, λες τις αλήθειες για τον ΠΑΟ και αυτό και κρίνεσαι και τα λοιπά. Για τον Άρη λες ό,τι να είναι. Παιδική συμπεριφορά έχεις εσύ. Και όσο και αν προσπαθείς να αποδομήσεις τα επιχειρήματά μου. Δεν θα αποδομήσω, ρε Χρήσανθε. Που είναι ατράνταχτα. Που είναι έλεγες μια ώρα δεν υπάρχει διαρροή. Που είναι ατράνταχτα για τα ψέματα. Συντηλήξεις το πανελίδιο, συντηλήξεις. Άσε με τώρα. Για καμιά είδηση θα πούμε στον κόσμο ή θα μιλάτε μεταξύ σας. Όσο και αν προσπαθείς να αποδομήσεις τα ατράνταχτα επιχειρήματά μου και τις αλήθειες που ακούγονται για την ομάδα σου και όλα όσα έχει κάνει. Να πεις και στον κόσμο του Άρη μια αλήθεια. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Χρήσανθε. Με αυτό το παπά ότι για τον Άρη δεν λέτε αλήθεια ή οτιδήποτε άλλο. Να πεις στον κόσμο του Άρη μια αλήθεια. Που έλεγες για αγορά του Ντουρμισάη. Χρήσανθε. Και δεν υπάρχει αυτό διαρροή, Χρήσανθε. Έλεγα, η ΠΑΕ Άρης υποστηρίζει ότι ξέρω να μιλάω πολύ καλά ελληνικά. Καλά, Χρήσανθε. Καλά, η ΠΑΕ Άρης υποστηρίζει ότι. Ναι, και επίσης να ξέρεις ότι πάλι θα είναι εδώ ο Άρης, γιατί δεν κάνει τα κέφια.
τα δικά σας. Γι' αυτό προσπαθείτε να αποδομήσετε οτιδήποτε γύρω από τον Άρη. Ως είναι ο θείος, θα υπάρχει ο Άρης. Όταν ο θείος σταματήσει, ο θείος λέγεται Κόκαλης και γι' αυτό υπάρχει εσύ. Γιατί έπρεπε να είσαι στη Γάμα Εθνική. Ο θείος είναι ο Κόκαλης. Αυτός που σε κράτησε και αυτός με τον οποίο σε αγκαλιά αυτή τη στιγμή. Και εσύ και ο Μελισάν για την υπογειοποίηση. Να τα λέτε στον κόσμο του ΠΑΟΚ, αφού εμείς δεν λέμε τις αλήθειες, για το ποιος είναι αγκαλιά με το θείο. Επίσης, πολύ ωραίο το παιχνίδι χθες. Είδα ότι ο Ολυμπιακός ξεκούρασε παίκτες. Μια χαρά, πάρα πολύ ωραία. Για να δω αν θα κάνει το ίδιο και στο παιχνίδι όταν με την ΑΕΚ. Ξεκούρασε παίκτες, Κρίσταθε. Ξεκούρασε παίκτες, φίλε. Ποιο ξεκούρασε? Το Βαλμπουένα. Τον έβγαλε στο 75. Στο 75. Στο 75 βγήκε. Το είδες το μάτς? Όχι. Είμαι ειλικρινής όμως. Όταν λέω για. Είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, είδα τελευταία 15 λεπτά. Μετά τα χθεσινά αποτελέσματα στην Ελλάδα και στην Κροατία και στην Τουρκία, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, ο ΠΑΟΚ, εφόσον τερματίσει δεύτερο στέργιο, θα παίξει ένα νοκάουτ παιχνίδι για το δεύτερο προκριματικό του Champions League. Αυτά πρέπει να λέμε στον κόσμο και όχι. Τα ξέρει τα κόστα ο κόσμος. Πού τα ξέρει? Δεν μπορώ να μιλήσω για Champions League όταν έχουν να παίξουν. Παιχνίδι Τετάρτη που αν χάσουν μπαίνουν σε πελάτες. Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου όπως είπαμε. Δεν υπάρχει εκτός. 25 με 26 Αυγούστου με μία εκτών. Αλκμαρ. Ομάδες βγήκαν. Αλκμαρ, Ολλανδία. Σίβασπορ. Ναι. Ή Όσιγεκ από την Κροατία. Την η κλήρωση θα γίνει στις 10 Αυγούστου. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Γιώργο. Νομίζω με Αλκμαρ θα τύχει. Στην ενημέρωση. Με Αλκμαρ θα τύχει. Σίγουρα με Ολλανδία. Σίγουρα με Αλκμαρ. Που του πάει κιόλα. Που του πάει κιόλας η Ολλανδία. Δεν μου λες και άμα παίξει Αλκμαρ ΠΑΟΚ. Ο τρίτος της Ελλάδας. Πήγαινε μισό λεπτό, θα ταξιδέψεις. Θα πας. Ναι, φυσικά. Όχι ο ΠΑΟΚ. Φυσικά. Οι δημοσιογράφοι μαζί με τον ΠΑΟΚ θα πάνε. Α, οι για τα μέτρα και τα λοιπά. Δεν ξέρω. Μάλιστα. Ο τρίτος της Ελλάδας ξεκινάει τρίτο προκριματικό Europa 24/9. Το ξέρουμε Κώστα. Τελειώσα. Και ο Άρης με τον Όφη 17 Σεπτεμβρίου. Στο στείλε αυτό ο συνάδελφος. Δεν στο στείλε. Όχι. Ο Άρης ο οποίος θα έτρωγε 5 στην Κρήτη κατάφερε και κέρδισε. Μας έχετε φάει τα σηκώτια με το πόσο καλό ποδόσφαιρο παίζει ο Όφη και ο Άρης μισή ομάδα τον κέρδισε δύο φορές στα play-off και για να χάσει την Κρήτη όταν έπαιξε το καλό ποδόσφαιρο να γίνει σφαγή από τον Κομίνη με το πέναλτι που δεν δόθηκε και αναρωτιέμαι αν παίζει τόσο καλό ποδόσφαιρο ο Όφη και ο Άρης με μισή ομάδα τον κάνει και ο γιο πραγματικά πόσο καλό ποδόσφαιρο να παίζει ο Άρης. Αλλά για τον Άρη δεν πρέπει να λέμε καλές κουβέντες, πρέπει να λέμε μόνο αρνητικές κουβέντες και δεν λέμε την αλήθεια. Για τον Άρη, γιατί είπαμε στο θέμα του Ντουρμισά ή είπαμε στο ζήτημα αυτό που λέει ο Στέργιος με τη διαρροή. Για μια ώρα ολόκληρη λέγαμε ότι δεν υπάρχει διαρροή. Αυτό έλεγες. Μάλιστα. Είπα ότι εγώ δεν ήρθε η διαρροή, δεν υπάρχει. Δεν έλεγα. Να λύσει ακριβώς. Αρχή δεν υπάρχει. Να ακούσει την κασέτα. Είπα, να ακριβώς, αν μεγαλώνει και ξεχνά, να ακούσει την κασέτα. Και... Πόσο χρόνο είσαι? 40. Γιατί είσαι ψεύτησα. 40 είσαι. 40, ναι. Το 80 γεννητή. Τρία χρόνια σε περνάω. Τι μεγαλώνω και γερνάω. Εγώ τι να πω, πει δηλαδή. Και ο Κώστας που είναι. 23. Λοιπόν, μετά το καθιερωμένο ημίωρο ένταση με το Στέργιο, αν και σήμερα η ένταση είναι μικρότερη γιατί έχουμε κερδίσει, οπότε δεν φωνάζουμε, δεν μπορείτε να πείτε ότι τσιρίζω κιόλα. Τα καθιερωμένα μηνύματα που είναι copy-paste και τα στέλνουν οι ίδιοι την ίδια κάθε φορά, δεν μπορούν να πούνε ότι τσίριξα, δεν τσίριξα σήμερα. Γιατί είμαι απόλυτα ήρεμος όπως βλέπει Στέργιο. Όταν επιστρέψουμε, θα μπούμε στην ουσία τη υπόθεση για το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Θα κάνουμε μια αναλυσούλα, θα κάνει ο Στέργιος βασικά. Γιατί εγώ είδα μόνο το τελευταίο τέταρτο του αγώνα. Θα μιλήσουμε φυσικά για το Όφη Άρης που το είδα ολόκληρο το παιχνίδι και θα μας πει ο Κώστας για τον νέο προπονητή του Ηρακλή στο μπάσκετ. Τι είναι αυτό? Όλοι γράφουν ότι ο πήρε προπονητή. Αφού το γράφουν. Όπως γράφουν και διάφορα άλλα και όπως πάντα επιβεβαιώνονται. Ωραία. Άρα θα μας πει ο όπως Κώστας. Όπως γράφανε και κάτι παιδιά εχθές το πρωί κιόλας ότι ο Μιχάη φεύγει δανεικός του χρόνου. Τα ξέρουν όλα τα παιδιά αυτά και ήρθε ο Μιχάη. Και να μην πω ότι του το έκανε. Καλά, μπορεί να φύγει. Το έβαλε. Δημοσιογραφικές αλητίες. Άσε με ρεχρίζανε τώρα από ανθρώπους που δεν ξέρουν τι συμβαίνει στην ομάδα. Δεν ξέρω κάποιο τώρα. Τώρα. Εντάξει, στο αλλά... λέω εγώ. Εντάξει, δεν είπα ότι είναι αλήθεια. Άνθρωποι είπαν δημοσιογραφικές αλητίες. Δηλαδή, εγώ που δεν ξέρω, ας πούμε, θα γράψω φεύγει ο ένας, φεύγει ο άλλος, φεύγει ο παράλληλος, ο άλλος δανεικός. Κοίταξε. Άσε με τώρα. Με όλες τις ομάδες. Άσε με τώρα. Πάρα πολύ μεγάλο. Το ότι έβαλε τον γκολ δεν αναιρεί το αν θα κάνει όχι μια μεταγραφή ένα παίκτη επειδή έβαλε τον γκολ. Αν είναι το αγώνα, θυμήθηκε ο άλλος τώρα από την Αθήνα να μας αποκαλύψει ότι θα φύγει δανεικός ο Μιχάη. Δεν το ξέρω, πάω ακόμα. Το ξέρω, αν φύγει. Το ξέρω συνάδελφος. Αν φύγει. 50-50 είναι. Μπορεί από κανένα μάνατζερ. Η δημοσιογραφία τζόκερ είναι αυτή. Εντάξει. Η γνωστή. Εντάξει. Εσύ 50-50. Χθες την παραμονή του αγώνα, όπως λες και εσύ, τη μια μέρα με τον Ολυμπιακό βάζαν για τον Γκάμα. Και χθες βάζανε ότι έρχονται νέες προσφυγές στον Άρη. Με τις οποίες και βγαίνει. Διαβάζανε τι αντίστοιχε. Και ανοίγει το κείμενο, όχι, χθες με τον Όφη. Και ανοίγει το κείμενο για τις νέες προσφυγές και λέει:
Ναι, μεν έχουν συμφωνήσει οι παίκτες σε διακανονισμό, αλλά μπορεί να μην κρατήσουν το λόγο τους και τελικά να κάνουν προσφυγή. Εντάξει, θα υπάρχουν αυτά, θα υπάρχουν αυτά μέσα στον κόλπο. Θα υπάρχουν. Γι' αυτό και ο καθένας, Στέργιο μου, επιλέγει ποιους ακούει και ποιους διαβάζει. Επιλέγει. Έχει τη δυνατότητα της επιλογής. Πάμε εμείς στο break, τον 12.30. Όταν επιστρέψουμε, θα μιλήσουμε και για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό και για το παιχνίδι του Άρη με τον Όφη και για το παιχνίδι. Α, ο Ηρακλής δεν έχει. Σύντομα. Σύντομα ξεκαθαρίζει. Σύντομα θα πέσω τα ξεφωνητά. Οπα. Ναι. Σύντομα ξεκαθαρίζει, αλλά και σύντομα τα ξεφωνητά. Αναλόγως. Μάλλον ο Κώστας Κούσης έχει ρεπορτάζ. Αναλόγως. Έχει ρεπορτάζ. Μπα, δεν έχω τίποτα. Σαν το μουστάκι του Τρίφωνα Σαμαρά. Ας τα κάνουν οι ρεπόρτερ αυτά. Εσύ τι είσαι. Εγώ είμαι σχολιαστής. Α. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Τρόικα, Λίμπερο 107,4. Η πιο διαδραστική εκπομπή των Ιρτζιανών. Η πιο πολυπολιτισμική εκπομπή των Ιρτζιανών. Πώς θα πεις μια ωραία λέξη εσύ, ρε. Τις ξέρεις αυτές. Με πολλές πολυσυλλεκτική. Πολυσυλλεκτική. Με πολλές απόψεις. Μπράβο, Κώστα. Ευχαριστώ. Φοράς και ωραίο ροζ μπλουζάκι σήμερα. Είναι καλοκαιρινό. Καλοκαιρινό. Καθώς από αύριο ξεκινάει η άδειά μου. Πάλι, ποια άδειά σου, πάλι. Η καλοκαιρινή, νόμιμη, κανονική. Η παράνομη. Μέρος ήταν εκείνη. Εκείνη ήταν 5 εργάσιμες. Και αυτές θα είναι 7. Και αύριο, αύριο θα έρθω, αλλά επειδή έχει ένα workshop η FIBA εκείνη την ώρα, θα είμαι απ' έξω. Αλλά θα έρθω. Και την Τετάρτη που είναι η κλήρωση της FIBA. Που παίζει και πάω ΚΑΕΚ. Που είναι η κλήρωση της FIBA. Και τετάρτη. Μετά θα φύγεις. Γιατί Τετάρτη μεσημέρι παίζει ο πάω ΚΑΕΚ. Το βράδυ, ρε φίλε. Τετάρτη μεσημέρι 12 ώρα είναι η κλήρωση της FIBA. Θα την έχουμε live. Α. Ηρακλάρα. Ηρακλής Μπάκεμπερς. Μπάκεμπερς. Για να πας στη Δανία, ε. Δεν θα, στεναχωρημένη. Δεν θα πληρωθούν τα έξοδα για αυτό το ταξίδι. Στεναχωρημένη μετάβαση. Κώστα, τα είχα πιάσει τα πόσο θα γίνει τα έξοδα και βγαίνει 1,5 χιλιάρικο έβγαινε. Στεναχωρημένη. Γιατί το Μίνσκ τι είναι. Το και τι άλλο έχεις. Κύπρο. Αυτό είναι το ωραίο ταξίδι. Ναι. Πισινάρες και τέτοια. Βέβαια. Βουκιές και τα ναι. λοιπά. Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Λοιπόν. Πάμε να ανοίξουμε λικών, λίγο. Λικών, όπως λέει ένα σύλλογο. Να ανοίξουμε λίγο τα των αγώνων των χθεσινών. Εκτός των αγώνων του ΠΑΟΚ και του Άρη υπήρχε και η νίκη της ΑΕΚ επί του Παναθηναϊκού με 1-3 στα play-off και έγινε σκοτωμός στα play-out. Εκεί όπου ο Πανετολικός από ό,τι φαίνεται πλέον έχει σωθεί. Ωραίος. Στην χειρότερη των περιπτώσεων για αυτόν θα παίξει μπαράζ. Πέφτει ο Πανιόνιος. Ή η Ξάνθη. Η Ξάνθη έχει μείνει, έχασε από τον Αστέρα Τρίπολης μέσα στην έδρα της. Έχει 23 βαθμούς η Ξάνθη. Μάλιστα. 22 ο Πανιόνιος. Μάλιστα. Και αν δεν κάνω λάθος. Και πέφτει ένας. Και πέφτει ένας. Και ένας παίζει μπαράζ. Ραμπάζ. Ραμπάζ. Αν παίξει ραμπάζ. Ναι. Ο Πανιόνιος έχει και την ισοβαθμία. Άρα με ήττα Ξάνθης, ισοπαλία Πανιωνίου, σώζει το Πανιωνίος. Αν δεν κάνω λάθος, γιατί είναι και λίγο περίεργοι οι κανονισμοί. Στα play-off είμαι σίγουρος ότι μετράνε τα παιχνίδια των play-off πρώτα. Στα play-out επειδή είναι ένα match, δεν είμαι και τόσο βέβαιος. Αλλά τέλος πάντων. Και παίζουν και οι δύο εκτός έδρας. Το match όμως που νομίζω ότι είναι το μοναδικό παιχνίδι που θα δούμε στα play-out είναι το Λάρισα Ξάνθη. Θα γίνει τη Σουζάνας και τέτοια. Τελικά πλακώθηκαν αυτοί που λένε ότι θα πλακωθούν. Ο Κούγιας με τον Μπανουριά. Όχι. Έβγαλε μια ανακοίνωση ότι η φιλοξενία ήταν καλή και τέτοια. Αλλά μια χαρά πέρασε. Αφού μπήκε μέσα στο γήπεδο και παίζει και μπάλα. Έχει βγάλει μια ανακοίνωση ο Κουγιάς. Έχει μπλέξει. Και τι δεν έχει γράψει μέσα, τέλος πάντων. Βαριέμαι να τη διαβάσω το ρόλο. Αλλά νομίζω ότι είναι αυτά τα παιχνίδια. Της Λίγκας. Πώς? Ο παραλίγο πρόεδρος της Λίγκας. Παραλίγο πρόεδρος της Λίγκας. Αυτός συγκεκριμένος. Θα είναι. Δεν έλεγε στο Μέγκα και χαρά σου. Που θα πάρω 8 ψήφους. Των φίλων μου που βλέπουν και το Μέγκα. Όχι, δεν είδα. Ούτε εγώ. Το Κάζ λέει μπερδεύτηκε. Έκανε λάθος το Κάζ. Έπρεπε να πας εκεί, Αλέξη, εσύ. Είπε. Μία δίκη δεν πήγα και την κερδίσατε. Γιατί δεν πήγε. Θα πάει στις άλλες. Γιατί δεν ήταν πλήρη εξούση του Ολυμπιακού, ρε φίλε. Ως Λάρισα πήγαινε στα προηγούμενα. Τώρα θα πάει όμως. Θα το κάνει. Ως δικηγόρο του Ολυμπιακού, έτσι. Τώρα θα πάει στην τελική για την κερδίσει. Λοιπόν. Χρειάζονται μεταξύ του. Τελείωσε με τα play out. Όχι, για να δώσω μια ολοκληρωμένη εικόνα στον κόσμο για όσα δεν τα είδε. 0-2 ο Πανετολικός με στον Πανιόνιο. 1-2 η Τρίπολη μέσα στην Ξάνθη. Τελευταία αγωνιστική παίζει Λάρισα Ξάνθη και Ατρόμητος Πανιόνιος. Πάλι ο Ατρόμητος. Και την άλλη φορά νομίζω είχε ρίξει ο Πανιόνιος τον Ατρόμητο ή ο Ατρόμητος τον Πανιόνιο τελευταία αγωνιστική. Και γίνει ένα τέτοιο σκηνικό. Νομίζω ο Πανιόνιος τον Ατρόμητο. Με όγιος ο Ατρόμητος, αν δεν κάνω λάθος, Κώστα.
Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα γίνει αίμα και άμμος. Πέφτει από τον 7ο. Πέφτει από τον 7ο. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, στα του ΠΑΟΚ. Υπάρχει ένα δημοσίευμα πρωινό ότι η Samsung Sport κινείται για τον στόχο. Υπάρχει στο ΠΑΟΚ 24 και έχει γίνει κρούση, λέει, στο στόχο, ο οποίος ζήτησε λίγο χρόνο για να δει τις επιλογές του. Δεν είναι εύκολη περίπτωση. Okay. Για ελεύθερο ή για. Δεν είναι διεθνής. Δεν το λέει. Μάλιστα. Ο στόχο έχει συμβόλαιο μέχρι το 22, θυμίζω. Έχει απολαμβάνει 1,5 εκατομμύριο το χρόνο. Μου φαίνεται κομμάτι δύσκολο, εκτός αν πάνε οι δύο ομάδες, πάω και Samsung Sport, εάν ισχύει όντως, γιατί δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στους Τούρκους δημοσιογράφους, όπως και στους Ρουμάνους, να βρεθεί μια λύση δανεισμού με οψιόν, να πληρώσει, ξέρω εγώ, πάω 700.000 το συμβόλαιο της νέας σεζόν, να δώσει άλλο 8 η Samsung Sport. Ωραία, φίλε. Και να προχωρήσει η υπόθεση. Ένα είναι αυτό, διαιτητές στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ, για όσους δεν άκουσαν και την προηγούμενη εκπομπή. Είναι ο διαιτητής που έπαιξε το παιχνίδι του Άρη με την ΑΕΚ στο κύπελο. Ο κορυφαίος διαιτητής που έχω δει τα τελευταία χρόνια. Ο κορυφαίος με διαφορά. Ντάνι Μακέλη στο ΑΚΑ, βοηθός του ο Μάριο Ντίξ και ο Χέσελ Στέξτα. Ο Ντίξ πάλι. Και τέταρτος ο Διαμαντόπουλος. Στο ΒΑΡ ο Κάμφιος. Ο Διαμαντόπουλος τέταρτος. Πολλά ΑΕΚ. Άρης Παναθηναϊκός Βρέσκας και Ολυμπιακός ο Βάτσιος. Αυτά και για τους διαιτητές. Για τον Κούγια δεν θέλω να πω κάτι άλλο, ούτε για τη Μαρούπα, ούτε για τον Κουμπάρο, ούτε για τον Φαραντούρη. Πάμε στον ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Θα έχει συνέχεια και τις επόμενες μέρες. Θα έχει. Okay. Και έχει δίκιο ένας φίλος μου που λέει ότι όταν δικαιωθεί ο ΠΑΟΚ, αυτόματα θα δικαιωθεί και η Ξάνθη, γιατί δεν γίνεται να έχει πολιτισία με τον εαυτό της. Δεν είναι, όχι, δεν ισχύει αυτό. Ναι, που λέει. Θα ισχύσει, Χρήστατε. Θα ισχύσει. Πώς θα ισχύσει. Δεν γίνεται. Άμα δεν κάνεις προσφυγή, πώς θα ισχύσει. Δηλαδή πάω εγώ στα δικαστήρια. Ωραία, θα κάνει προσφυγή όταν φωθεί ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι, πήγαινε σε προβλεπόμενες τέτοιες ημερομηνίες. Ο Άρης γιατί πληρώνει τώρα τον μπαν. Για τον παραγωγό. Γιατί είναι το αφεντικό. Όχι, γιατί δεν έκανε το cast τότε για τους τέσσερις. Έχασε την προθεσμία. Πώς θα γίνει. Δεν γίνεται στον Άρη τέτοιο. Εντάξει, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα που τα λέτε, παιδιά. Τέλος πάντων. Δεν μας απασχολεί και ιδιαίτερα. Απλά να πω το εξής. Έχουμε εικόνα για το πότε θα περάσουμε πλέον στην διαδικασία αυτή στην εφέσεων. Άμεσα. Μπορεί και τις επόμενες μέρες. Προφανώς. Ναι, ο ΠΑΟΚ τώρα το θέλει για το τωρινό πρωτάθλημα, για το επόμενο. Υπάρχει τακτική πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δεν υπάρχει τακτική. Δηλαδή υπάρχει αυτό που έλεγε ο ΠΑΟΚ από την αρχή. Παιδιά, να μας δικάζει κάποιος για να τελειώνει αυτή η ιστορία. Μάλιστα. Και δύο δικαστήρια αρνήθηκαν να το δικάσουν και χρειάστηκε να φτάσουμε Ιούλιο. Και να καθαρίσει την υπόθεση στο ΚΑΣ. Το οποίο μπερδεύτηκε σύμφωνα με τον. Θα ξαναπάει στο ΚΑΣ όμως, ανάλογα με το τι βγει από αν υπάρξει κακοδικία ή αν δεν γίνουν τα προβλεπόμενα, φυσικά θα ξαναπάει στο ΚΑΣ. Δεν έχει κακοδικία, ρε. Κανονικά. Όποια απόφαση και αν βγει, έχει το δικαίωμα αυτό που θεωρεί να ξαναπάει. Στο ΚΑΣ. Βέβαια. Και το λέει και η απόφαση. Δεν χρειάζεται κακοδικία. Πες ότι αθώνε το ΠΑΟΚ. Μπορεί να πάει ο Ολυμπιακός. Δεν το αναγνώρισε. Πες ότι καταδικάζει το ΠΑΟΚ. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να ξαναπάει στο ΚΑΣ. Τι εκατομμύριο. Για τους δικηγόρους. Για τους δικηγόρους δουλεύουν όλοι. Σιγά μην είναι ένα εκατομμύριο. Τι. 11 δικηγόρους και ο ΠΑΟΚ. 11. 11. 11. 11. 11. Τέλος πάντων. Κόκκινο ποτάμι, τελευταίο επεισόδιο. Σήμερα το δούμε, να δώσουμε τηλεθέα στον πρόεδρο. Λοιπόν. Λοιπόν. Πάμε στα αγωνιστικά. Λοιπόν. Η χθεσινή νίκη, ασφαλώς, το είπα και νωρίτερα, δεν αποτελεί κολεμβίδα του Σιλουάμ για κανένα ποδοσφαιριστή και για κανένα Φερέιρα. Ότι ο κόσμος χάρηκε. Σπουδαία νίκη, όπως και να το κάνουμε. Τους και ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε. Κάποιος πρέπει να τους πάσει, Χρυσά. Όλος τυχαίως, όλες τις φορές που ο Ολυμπιακός έφτασε κοντά στο να πάρει πανελλήνιο πρωτάθλημα αίτητος, νομίζω είναι 5 φορές ή 6 μέσα στην ιστορία, βρέθηκε ο ΠΑΟΚ. Δεν του έδωσε το δικαίωμα αυτό. Εντάξει, για μερικούς έχει σημασία, για μερικούς έχει μικρότερη, οκ, okay, είναι ένα γεγονός. Εντάξει, πιο δύσκολο από του ΠΑΟΚ πέρσι. Νομίζω το αναγνωρίζεις και εσύ όταν παίζεις άλλα 10 παιχνίδια με τις καλύτερες ομάδες. Εντάξει, είναι πιο δύσκολο, αλλά οκ. Okay. Το ότι του έσπασες έχει τη σημειολογία του. Τα λάθη της ομάδας δεν σβήνονται. Ούτε της διοίκησης, ούτε του Φερέιρα, ούτε των ποδοσφαιριστών. Εγώ ευελπιστώ και νομίζω πολλοί κόσμος ότι εφόσον όλα πάνε καλά, που σημαίνει ισοπαλία, η νίκη με την ΑΕΚ στο ΆΚΑ την Τετάρτη και νίκη με τον Άρη την Κυριακή, ευελπιστώ και προσδοκώ ότι όλο αυτό δεν θα καλύψει τα φετινά λάθη και θα δει ο ΠΑΟΚ λιγότερα λάθη από αυτά που έκανε. Ο κόσμος πάντως, τουλάχιστον ο περισσότερος,
δεν έχει δώσει συγχωροχάρτη σε κανέναν. Εντάξει. Είναι οι παίκτες που τα πήγανε καλά φέτος, είναι οι παίκτες που τα πήγανε ιδιαίτερα άσχημα, είναι και ο Φερέιρα με τα λάθη του μέσα στη σεζόν. Νομίζω ότι όλα αυτά πρέπει να αξιολογηθούν ανεξάρτητα από το τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, το χθεσινό παιχνίδι ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να το καθαρίσει πάρα πολύ νωρίτερα. Αλλά κατά την άποψή μου, την ταπεινή πάντα φάνηκε ότι η ομάδα είναι αδούλευτη από τη μέση και μπροστά. Ήταν καλύτερο στο μάτς, γιατί εγώ σου λέω μόνο το τελευταίο τετάρτο. Από τη σέντρα μέχρι το 32-34 δεν υπήρχε Ολυμπιακό στο γήπεδο. Δηλαδή έφτασε να είναι η κατοχή 65-35. Αλλά ο ΠΑΟΚ είχε θέμα στην τελική προσπάθεια. Μάλιστα. Μια καλή σέντρα, μια καλή πάσα, κάθετη διαγώνια, ό,τι θέλετε, ένα καλό τελείωμα. Και κάπως έτσι οι ομάδες πήγανε μαζί μέχρι το τέλος, όπου εκεί ήρθε ο Μιχάη από καλή σέντρα του Ροντρίγκο να πετύχει το μοναδικό γκολ του αγώνα. Συμπαθητικός ήταν ο ΠΑΟΚ, συμπαθητικός και ο Μαουρίσιο. Ήταν σαν το κύπελο. Καλύτερο παιχνίδι το σαν το κύπελο. Φέτος. Σαν το μάτς του κυπέλλου. Όχι, καμία σχέση. Καλύτερος δηλαδή ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ήταν ξανά καλύτερος, θα μπορούσε να κάνει ένα 0-2 μέχρι το 60. Μάλιστα. Καλός και ο Ελ Καντουρί, συμπαθητικός τουλάχιστον. Οι επιθετικοί του ΠΑΟΚ έχουν ένα θέμα εδώ και 2-3 μήνες, 4-5. Ο Άκπο με τον Βιντέζ. 6-7-8. Ο Μπίζες πραγματικά δεν κατάλαβα γιατί βρισκόταν στο χορτάρι. Τώρα, αν κάποιος μέτρησε μισή καλή πάσα, εντάξει, οκ. Αν κάνει 15 πάσες και ενέργειες, η μισή θα βγει σωστή. Το φάγατε το παιδί. Νομίζω ότι και εγώ κάνω μισή. Το παιδί. Ας δει του χρόνου, γιατί έχει συμβόλαιο για άλλα 2 χρόνια. Απίστευτο. Τον αγαπάει ο κόσμος. Έχει δώσει πολλά. Έχει μια σούπερ ποιότητα. Να κοιτάξει στις διακοπές του το τι δεν πήγε καλά φέτος και να δούμε έναν άλλον Μπίζεσβαρ με τη νέα χρονιά. Εντάξει, Στέριο. Κώστα, δεν έχει συμβεί ποτέ ξανά στα χρονικά. Εγώ βλέπω μπάλα 30 χρόνια. Δεν έχω ξαναδεί παίχτη να είναι ντεφορμέ 10 μήνες. 2 μήνες, 3 μήνες, ναι, κάποια στιγμή κάνει καλό είναι... μας, βάζει ένα γκολ. Πρέπει να αναγνωρίσω στο Στέριο ότι το λέει φίλε. Ναι, 10 από μήνες, το αλλά δεν παίζει 10 μήνες βασικός όμως. Μην να τον βάζω στο 40, μια στο 60. Παίζει βασικότατο, έχει 35 συμμετοχές. Περίμενε λίγο. Πες μου λίγο τις απολαβές του. 800. Τι λίγο παραπάνω. Κώστα. Ένα. Σε παρακαλώ. Ένα εκατομμύριο. Σε παρακαλώ τώρα. Ρε φίλε. Που τον δικαιολογεί κιόλα. Σε παρακαλώ, εντάξει. Με τη μαστίχα, μια. Και εγώ έχασα ένα πέναλτι με τη δόξα διοικητηρίου και με κόψανε. Και πήγα μετά μπάσκετ. Μπράβο. Ευτυχώς και σώθηκα. Βόλεϊ πήγες πρώτα. Πιο μετά βόλεϊ, γιατί μου δίναν το δελτίο για να πάω στον Άρη. Πάει και από τον μπάσκετ. Για να πάω στον Άρη. Σε κόψαν και από τον μπάσκετ. Με ζητούσε ο Άρης και δεν μου δίναν το δελτίο. Ναι. Και από τα νεύρα μου πήγα στο βόλεϊ. Στην ίδια ομάδα. λέει, μήπως ξέρετε κανένα παιδί που να παίζει βόλεϊ, που να του αρέσει κτλ. Λέει ο έφορος του βόλεϊ σε συγκέντρωση ομάδα μπάσκετ. Και επειδή τότε εγώ μάλλον ο συνήθως από τότε. Λέω, εγώ θα έρθω. Και πήγα στην ομάδα. Μπράβο, Κώστα. Ευχαριστώ. Σας είπα και την ιστορία της ζωής μου. 38 μας έχει κάνει φέτος Κώστα. 38 μας. Έχει παίξει σε 2.000. Βασικό σε πόσα, βασικός. Starting. Από τα 38 έχει παίξει στα 33 χωρίς να το δω. Βασικός. Ναι. Starting line-up. Ναι. 33. Ερεσί Μπίσεσβαρ. Κάπου εκεί πρέπει. Άσε μας τώρα κι εσύ. Μόνο η Βικτωρία θέλει να βγαίνει φωτογραφίες μαζί σου τελικά, γι' αυτό είναι καλό στο κόσμο. Εντάξει. Λοιπόν, η νίκη αυτή ασφαλώς και μπορεί να μεταφραστεί ποικιλοτρόπως. Προσωπικά ήμουν από τους λίγους που έλεγα και σε περιόδους πολύ μεγάλης εσωστρέφειας και γκρίνιας και αναθεματισμού να φύγουν όλοι, μην μείνει κανένας, δρόμο και τα πλακάκια και οι σοβάδες. Την προηγούμενη εβδομάδα. Έλεγα λοιπόν ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές πρέπει να πιστώσουμε ότι για μία χρονιά ακόμα φέτος τους αφαιρέθηκαν βαθμοί. Και δεν είναι τόσο εύκολος να το περάσουμε έτσι επιδερμικά και να πούμε εντάξει, ναι, αλλά και αυτοί, ναι, αλλά και αυτοί, ναι. Οι πρώτοι μας που το λέμε. Και καλώς πολλοί φίλοι του ΠΑΟΚ θυμούνται τώρα, έστω και των υστέρων, δηλαδή μετά την δικαίωση του ΚΑΣ, που είναι αλήθεια ότι άλλαξε λίγο το κλίμα στην ομάδα, ότι όταν ο ΠΑΟΚ κέρδιζε τον Βόλο στην Τούμπα με 1-0. Και εκείνη την ώρα η επιτροπή του Αυγενάκη συμπτωματικά έβγαλε την απόφαση. Ο ΠΑΟΚ ήταν στη βαθμολογία πρώτος. Δεν μιλάμε για μια ομάδα ερείπη όλη τη χρονιά που ο Ολυμπιακός ξεκίνησε και ήταν στο συν 10 από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Μάιο. Και εντάξει, μωρέ, τι έγινε με την επιτροπή Αυγενάκη και την απόφαση για αφαίρεση βαθμών και υποβιβασμό που ονειρευόντουσαν ορισμένοι.
Η ομάδα ήταν πρώτη. Το ότι δεν είχε η ομάδα τις βάσεις για να παλέψει αυτό το πράγμα, όπως το είχε πέρσι και πρόπερσι, είναι μια άλλη ιστορία. Αυτό δεν νομιμοποιεί κανέναν όμως να παίζει με τον ΠΑΟΚ, όπως παίξανε και φέτος. Με απότερο σχέδιο και ξεκάθαρο σχέδιο, ο Βαγγέλης να πάρει το πρωτάθλημα φέτος βρέξει χιονίσει. Γιατί όταν έγινε αυτή η απόφαση, ξαναλέω, δεν ήξερε ο Ολυμπιακός ότι ο ΠΑΟΚ θα χάσει δύο φορές την Τούμπα, δεν θα κερδίσει την Ξάνθη, δεν θα κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Ήταν οι ομάδες στον πόντο. Και μάλιστα ο ΠΑΟΚ έχει περάσει μισοπαλία από το Καραϊσκάκι. Άρα λοιπόν. Η απόφαση πότε βγήκε? Η απόφαση βγήκε. Τι, ημερολογιακά εννοώ. Αν δεν κάνω λάθος, 27 Ιανουαρίου. Μάλιστα. Η απόφαση για τη ΕΕΑ, όχι τη αφαίρεση βαθμών. Η εισήγηση τη ΕΕΑ. Δεν είχε αφαίρεση βαθμών, μετά ήταν η αφαίρεση. Ο ΠΑΟΚ ήταν πρώτος, ξαναλέω και στο εκείνο σημείο. Είχε 52 βαθμούς και ο Ολυμπιακός 51 με αγώνα λιγότερο. Ο Άρης τον είχε κερδίσει πάντως πριν την απόφαση, για να μην λέτε ότι. Ότι ήταν επηρεασμένοι. Ναι, το Ντόρτι ήταν πριν. 5 Ιανουαρίου έγινε το σκηνικό. Τι ζούμε. Συντοματικά ή όχι, χρήσατε, η ομάδα άρχισε να μπάζει νερά από τη στιγμή που έσκασε αυτή η υπόθεση και μετά. Εντάξει, στέκει. Ξαναλέω, δεν είχε τις βάσεις για να το παλέψει και δεν έχει ο ΠΑΟΚ τόσο συνοχή, τόσο διάθεση, τόσο τρέλα όσο είχε πέρυσι και πρόπερσι. Εντάξει, λίγο τέτοιο μου φαίνεται εμένα αυτό, αλλά. Δηλαδή, άλλες ομάδες. Τώρα μου πεις λίγο για τον Άρη. Δηλαδή, ο Άρης με τον Μπάν πρέπει να διαλυθεί. Που δεν έχει βαν, που δεν έχει λεφτά. Διαλύθηκε. Πώς διαλύθηκε, Ευρώπη βγήκε. Πώς διαλύθηκε. Ευρώπη βγήκε. Ναι, αλλά παίζει με 12 παίκτες. Ακριβώς. Άρα διαλύθηκες. Με 16 παίζω, Κώστα. Με 14. Απλά η συγκυρία ήταν σε κάποια μάτσα. Τραυματίστηκαν. Ήταν τραυματισμένοι και είχαν και κάρτες. Προχθές που μπήκε ο Σόουζα αλλαγή, που ήταν τραυματία στα προηγούμενα παιδιά, όχι στέριο. Που μπήκε ο Σόουζα που ήταν και μπόρεσε να δώσει κάποιες ανάγκες, το κράτησε το αποτέλεσμα. Τέλος πάντων, θέλω να σου πω ότι δεν γίνεται να λέμε σε αυτού του επίπεδου ποδοσφαιριστές και μια ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ που έχει έναν πολύ ισχυρό επιχειρηματία ότι τους επηρεάζουν αυτά τα πράγματα. Και δεν το λέω τώρα για να σε κοντράρω. Εγώ το θεωρώ ότι είναι δικαιολογία, ρε παιδί μου. Εντάξει, επηρεάζει ένα βαθμό. Κάπου συζητιέται. Αλλά τώρα, όχι, εντάξει, από το, όχι το ένα, ο ένας πόντος, οι δύο, οι πέντε να γίνουν 20. Εντάξει, ένα βαθμό επηρεάζει. Οκ, okay, το συζητάνε και οι ποδοσφαιριστές και τα λοιπά. Και να σου θυμίσω και κάτι. Αυτό που λες για το Βόλο και τα λοιπά, πιο πολύ τα μίντια και ο κόσμος το λέμε. Για το επηρεάζω και τα λοιπά. Και αυτό φάνηκε. Βγαίνει ο Γιαννούλης μετά το Βόλος ΠΑΟΚ. Και του λένε, σας επηρέασε η απόφαση και τα λοιπά. Και λέει, δεν ξέραμε την απόφαση. Mm-hmm. Όχι, Γιαννούλης, ο Λιμιός. Συγγνώμη. Mm-hmm. Ο Λιμιός. Την ξέρανε μετά όμως. Μετά, ναι, την ξέρανε. Όχι, σου λέω όμως ότι ενώ εμείς λέμε, α, επηρεάστηκα γι' αυτό, ένα μηδέν γι' αυτό. Χρειάζεται ξεκάθαρα μια ομάδα επηρεάζεται. Επηρεάζει, αλλά δεν είναι το βασικό αυτό. Μα δεν είπα, δεν τα βάλα στη ζυγαριά. Για μένα όμως είναι το βασικό που ο Ολυμπιακός ησύχασε τόσο πολύ το κεφάλι του. Γιατί μπήκαν τα μεγάλα μέσα. Ο φίλος του Αβγενάκης. Η επιτροπή, αυτό, μια χαρά. Σωστό. Να αποβιβαστεί ο ΠΑΟΚ, μια χαρά. Σωστό. Στημένο το πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Στημένο το πρωτάθλημα. Έβγαινε και ο Κυρσάβα στημένο το πρωτάθλημα. Και τώρα. Έχω οράματα για όλους. Τώρα μούγκα. Τώρα. Την κάναμε την δουλίτσα μας. Ναι. Μπράβο στον Βαγγέλη, τον πρόεδρο, άρε προεδράρα, αυτό κτλ. Και πάμε παρακάτω. Γι' αυτό έλεγα και την Παρασκευή ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να δει από τώρα το νέο πλάνο της κυβέρνησης και του Βαγγέλη Μαρινάκη για να πάρει ο Βαγγέλης Μαρινάκης και το επόμενο και το μεθεπόμενο. Και μέχρι να είναι η Νέα Δημοκρατία. Να παίρνει το πλάνο το είναι να φας μείον 7 του χρόνου. Να ισχύσει τιμωρία για τη νέα σεζόν. Σου λέω ήδη το πλάνο. Δεν θα συμβεί αυτό, Χρήσατε. Καλά, εγώ σου λέω το πλάνο. Εγώ σου είπα το πλάνο. Όταν μιλάμε για πλάνο, μιλάμε για πλάνο. Πιο καλό πλάνο, λες. Όπως ήταν το φετινό. Που ξεκίνησε με πολιτιοκτησία, μετά πήγαμε στην κυριαρχική επιρροή. Τώρα μπορεί να πάμε εντάξει, ναι, τελικά δεν. Ας περιμένουμε λίγες μέρες ακόμα για την τελική έκβαση αυτή τη απόφαση. Γιατί πολύ. Πες την είδηση αυτή, πες την μετά. Ναι, Στέργιο. Ποια. Όχι, δεν το χρήσαν το λέω. Ο φίλος ο 6977 λέει: ο ΠΑΟΚ δεν θα ξεμπλέξει τόσο εύκολα γιατί και η επιτροπή που θα ξαναδικάσει μπορεί να ξαναδικαιώσει το Γαύρο και πάλι μείον 7 για ΠΑΟΚ και πάλι ΚΑΣ. Και πάλι ΚΑΣ. Και ναι. Πάλι ΚΑΣ. Ναι, βέβαια. Ο 571. Αναστασιάδη τη δεύτερη θέση θα την πάρει η ΑΕΚ γιατί ο Τίγρης θα βρει τρόπο να νικήσει την ομάδα του δημοσίου. Λέει, ναι. Κατά τον Ερακλή δηλαδή. Ναι. Και μετά γονατιστός θα πάει στο Βαγγέλα να ανταλλάξει το κύπελο με νίκη στο Καραϊσκάκι και ο ΠΑΟΚ θα μείνει στα κρύα του Λουτρού. Λέει ο Στελάκος. Αυτά τα σενάρια είναι που λέει για ο Στελάκος. Για μένα το μάτς είναι. Για μένα το μάτς είναι. Τελικός της Τετάρτης. Εάν η ΑΕΚ κερδίσει τον ΠΑΟΚ και θα έχει την ισοβαθμία, δεν μπορεί να περιμένει τίποτα ο ΠΑΟΚ από το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Πώς θα περιμένει. Η ιστορία έχει δείξει ότι όταν ομάδες του ΠΟΚ αναμετρώνται για ένα σημαντικό στόχο και η μία είναι αδιάφορη, 9,5-10 φορές
πάει η νίκη στην ομάδα που ενδιαφέρεται. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ. Και φάνηκε μετά ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Δεν ισχύει. Ναι. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή ο Μαρινάκης με τον Μελισανίδη έχουν τέτοια έχθρα στέριο που είναι μεγαλύτερη και από τη δική σου. Ναι, ξαναλέω. Δεν υπάρχει. Το μάτς Τετάρτης είναι ο τελικός. Α, καλά, ναι, σωστά, αυτό έχεις δίκιο. Ισοπαλία νίκη, γιατί δεν έχω καμία εμπιστοσύνη σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ και Παναθηναϊκό αυτό. Μα εξαρτάς, να εξαρτάς από σένα, ρε φίλε. Ο 684 λέει: το ΚΑΣ δεν γύρισε απλώς την υπόθεση πίσω. Άπαξ και λέει ότι δεν δικάστηκε. Τώρα το άπαξ, επειδή γράφει γκρίγκλι, μπορεί να γράφει κάτι άλλο. Λέει ότι δεν δικάστηκε σωστά. Είναι σαν να λέει ότι στήθηκε το αποτέλεσμα. Λέει ο φίλος, ο 505. Στα μηνύματάκια. Πώς θα το μεταφράσει κανένας, αν δεν δίκασε σωστά, αν στήθηκε το αποτέλεσμα. Το θέμα είναι ότι ξεγύμνωσε και την επιτροπή και τα δικαστήρια τα ελληνικά. Είτε θέλει να το δει κάποιος, είτε δεν θέλει, είτε θέλει να το πει ναι, δεν, το ΚΑΣ δεν είναι, μπήκε στην ουσία κτλ. Η ουσία είναι ότι το ΚΑΣ ξεφτέλησε όσους πιάσαν την υπόθεση στα χέρια τους. Και δικαιώθηκαν θέσεις του ΠΑΟ Χρύζανθε που έλεγε θέλουμε να δικαστούμε, ρε παιδιά. Αυτό είπε και η Σούπερ Λίγκα. Πάλι δεν δικάστηκε. Θα δικαστεί τώρα. Και αν δεν δικαστεί, θα ξαναπάει. Και θα ξαναξευθυλίσει το ΚΑΣ τα ελληνικά δικαστήρια. Και ξανά. Παραιτήθηκε ο πρόεδρος των Εφέσεων, δείχνει κάτι. Εντάξει. Κώστα, πώς να μην παραιτηθεί. Εντάξει, εντάξει, τώρα εκτέθηκαν τώρα. Εντάξει. Υπάρχει τεράστια. Δεν γίνεται να σε φέτει τόσα χρόνια δικαστής και να λες δέχομαι την απόφαση της Επιτροπής. Τη Μαρούπα. Και το αρκούδι, και το αρκούδι. Εντάξει, τώρα κάπου και ζούμε να είμαστε και κάπου ανθρώπου. Να είμαστε και κάπου ανθρώπου, λέγε, μας ακούει και ο. Άσε τι λέει ο νόμος και ο κανονισμός τώρα. Είσαι φέτης. Όχι, όχι, δεν λέω αυτό. Ανώτατο όργανο είσαι. Δεν λέω αυτό το πράγμα. Τόσα χρόνια. Και λες, δέχομαι την επιτροπή στο την εισήγηση. Τόσα χρόνια που τα έλεγα αυτά όμως για τον Άρη, με κοροϊδεύατε. Εγώ όχι. Αυτά έλεγα. Και ισχύει για όλες τις ομάδες. Αυτά έλεγα. Και ισχύει για όλες τις ομάδες. Και μάλιστα. Γι' αυτό το χαμετυπίο που λέγεται Ελλάδα. Ναι. Γιατί δεν γίνεται να πέφτει ο Ηρακλής και του χρόνου να αλλάζω τον κανονισμό και του παραχρόνου να ξαναλλάζω τον κανονισμό. Μπράβο. Και φέτος να ξαναλλάζω τον κανονισμό για να μείνει ο Παναθηναϊκός. Και τώρα τον ξανααλλάξαν τον κανονισμό. Η Super League. Μείνουν τρία πλέον. Ναι, δηλαδή εντάξει, τώρα τι ζούμε. Όταν, και λοιπόν, ο κάθε υφυπουργός βλέπει και κάνει τέτοιο. Όταν ο εφέτης της Επιτροπής Εφέσεων, που δεν τον θυμάμαι πώς το λένε τώρα, όταν πήγε ο Άρης έκανε προσφυγή επιγκυρτζίκη. Του Ολυμπιακού δηλαδή, τότε που λέει η κυρία ότι ήμασταν στο άρμα, ο Άρης ήταν δεύτερος πίσω από τον Πανσεραϊκό και δικαιούταν να ανέβει βάσει του νόμου και έβγαλε απόφαση να μην ανέβει. Τότε γκραν γκραν, τρένο γιατί, και τα λοιπά. Γιατί τον κυνηγήσατε, ρε Χρυσάτε. Ποιος τον κυνηγήσε, Κωστιγάμα Εθνική μου. Αυτό. Τι να κυνηγήσω. Όπως και για τον Ερακλή το λέω. Τι να κυνηγήσω. Το έλεγα από τότε και μου λένε να ποιος τον κυνηγήσει. Να του κάνω αναφορά στον Άριο Πάο και τα λοιπά. Να τον κυνηγήσει μέχρι εκεί που έχει μαύρο χιόνι. Δεν έχω λεφτά. Άρα πατά στην αδυναμία μας. Τότε όμως, πρόσεξε λίγο. Τότε όμως οι του Πάου γελούσανε. Τα παιδιά κάναν χαβαλέ και καλά κάνει. Εντάξει, όχι, όχι. Ανταγωνισμό είναι. Πρόσεξε. Αυτό σου λέω. Όταν η δικαιοσύνη αδικεί τον αντίπαλό σου, γελά. Κάποια πάει. Στιγμή όμως που θα βρεθεί ένας ισχυρός να δικήσει και εσένα, τότε φωνάζει για δικαιοσύνη. Εντάξει, δεν υπάρχει λοιπόν δικαιοσύνη. Άρα εμείς θέλουμε ο καθένας να κερδίζει η ομάδα του, να κερδίζουμε στα δικαστήρια, να κάνουμε όλα αυτή την κατάσταση. Τέλος πάντων, φεύγουμε πάλι. Έτσι πάει. Πάμε να επιστρέψουμε στην ουσία. Τίποτα. Ο ΠΑΟΚ θα πάει με τους παίκτες που πήγε και έχει τη σημασία του με το Ολυμπιακό κατέβηκε πλήρης. Και ο Βαλμπουενά έπαιξε και ο Λαραμπή έπαιξε και ο Γιγέρμε και ο Βαλμπουενά και ο Σεμέδο και ο Τσιμίκα και όλοι. Εντάξει, δεν είχαν κίνητρο. Η καλή κοινωνία. Ωραία Κυριακή πέρασαν χθες πάντως οι Ολυμπιακοί. Πέρα από το. Παρέθεση, συμφωνώ 100% με το πώς προσέγγισε το θέμα το ΠΑΟ 24, παρότι δεν το έγραψα εγώ. Απευθύνονται σε βόδια. Δημοσιογραφική γλώσσα σίγουρα. Το βόδια θα μπορούσε. Να μην μπεις εισαγωγικά. Σε εισαγωγικά, σε εισαγωγικά. Θα μπορούσε να μην μπεις εισαγωγικά. Όταν λοιπόν. Παιδιά, τι κάνουμε. Εσύ ήταν τα λες αυτά. Μία και δέκα πήγε. Ναι, όντως. Ό,τι είπα. Στο βόδια το ναι. Πέσα. Ωραία. Όταν υπάρχουν φωνές για τη διαιτησία την χθεσινή. Εντάξει, που ο ΠΑΟΚ έπρεπε να έχει παράπονα γιατί υπάρχει πεντακάθαρη αποβολή. Στο μπουχαλάκι, στο 80. Ναι, αλλά και όλο τον άνθρωπο. Δεν το εντάξει, φάσει. Και αυτό που κάνει ο διαιτητής. Να μην δείξει το φάουλ στο Μιχαηλίδη στη φάση του γκολ. Να μην δείξει το φάουλ στο Πασχαλάκη. Και να αφήσει τον επόπτη να σηκώσει το offside. Γιατί χέστηκε πάνω του. Όχι, φίλε, χέστηκε πάνω του. Σου λέει, θα χάσω εγώ. Σε αγώνα που είμαι εγώ διαιτητής, θα χάσω Ολυμπιακό στο αίτητο. Το φάουλ που γίνεται πάνω στον Μιχαηλίδη, το είδε. Του Χασάν. Τι έβλεπε τότε. Είδα το φάουλ του Σισέ στο Πασχαλάκη. Εκεί είναι φάουλ. Του Χασάν. Στο 94 γίνεται, στο 95 γίνεται. Του Χασάν δεν είναι φάουλ.
Του Χασάν δεν είναι φάουλ. Στη φάση μέσα εκεί. Εκεί δεν λες, δεν είναι φάουλ. Μαζί πάνε. Μόνο μπάσκετ, παιδιά. Μαζί πάνε και καβαλάει τον Μιχαλίδη από πάνω. Αφού τον έχει τρώξει. Και δεν είναι φάουλ αυτό. Στην μικρή περιοχή μέσα. Δεν τον έσβοξε. Είναι φάουλ στον Πασχαλάκη και offside. Α βγάζει ο Ολυμπιακός ότι διαρροή θέλει και να γράφουν οι εφημερίδες του ό,τι θέλουν. Πραγματικά απευθύνονται σε πόδια. Πραγματικά. Και αν δει κάποιο και στο διαδίκτυο θα δει ότι οι Ολυμπιακοί γράφουν, παιδιά, ηρεμήστε λίγο. Δεν ήμασταν καλοί, χάσαμε. Αλλά ορισμένοι προτιμάνε ακόμα να απευθύνονται σε πόδια. Λοιπόν. Να πάω στο break και να συνεχίσουμε μετά με τα βόδια. Πάνε, χρειάζομαι ακόμα 3 λεπτά και 4 και μετά ο λόγος είναι δικός. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Ρίτζι Καζίνο, πρώτη ώρα μαζί μας. Έχει ανοίξει κανονικά, παιδιά, το Ρίτζι Καζίνο Θεσσαλονίκη. 12 το μεσημέρι με 4 τα ξημερώματα. Πλέον και για τους καπνιστές έχουμε υπαίθριους χώρους παιχνιδιών όπου επιτρέπεται το κάπνισμα. Ο κορυφαίος χώρος διασκέδασης, Ρίτζενσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Μικρή παρένθεση, επειδή είπα πριν ότι δεν έχω δει, θυμάμαι άλλον παίκτη που να ήταν ένα χρόνο τόσο κακός. Μου στείλει ο φίλος μου ο Γιάννης και έχει δίκιο ότι ήταν ο Κλάους τελευταία χρονιά πριν φύγει από τον Παγκό. Είναι ντροπή τον Κλάους. Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα της εκπομπής πλέον. Με Ιντερβέτεν, κυρίες και κύριοι. Κορυφαία πλατφόρμα σε mobile και tablet. Τεράστια γκάμα παιχνιδιών σε καζίνο και live καζίνο. Πληθώρα στοιχηματικών επιλογών και ασιατικά handicap. Κορυφαίες αποδόσεις στα φαβορί, υπηρεσία cash out, live streaming, επίσημος χορηγός της ελληνικής Super League. Μαζί μας φυσικά η πίστα Mr. Gold 2-3-10-62-85-86 από τη μία το μεσημέρι μέχρι τη μία τα ξημερώματα. Η κορυφαία πίστα της πόλης έρχεται στην πόρτα σας, είτε μένετε δυτικά είτε μένετε στο κέντρο με πολύ μεγάλες προσφορές. Με σούπερ τιμές, δύο κανονικές πίστες 7,5 ευρώ, τρεις μεγάλες στο 10,5, τρεις τετράγωνες μόνο 16, δύο μεγάλες μακαρονάδες και μία σαλάτα μόνο 10 ευρώ και σαλάτες και καλτσόνι και πενιριλί, αλλά και πιάτα ημέρας, αλλάζει κάθε μέρα το μενού από 2,80 ημερίδα. Ρωτήστε τα παιδιά στο 2-3-10-62-85-86 τι περιλαμβάνει το μενού της ημέρας για να μην τρώτε κάθε μέρα πίτσα. Μαζί μας και τα Φορόλ που έχουν γενέθλια και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, επειδή συμπληρώνουν 7 χρόνια ζωής, δίνουν πολλά και μεγάλα δώρα. 50 μεγάλη τυχερή, 50 μεγάλα δώρα με κορυφαίο όλων βεβαίως στο πεζό 208, forallstores.gr για να δείτε και εσείς τους όρους του διαγωνισμού, αρκεί να αγοράσετε ένα καφεδάκι, ένα energy drink, ένα οποιοδήποτε επώνυμο προϊόν, παγωτάκι, ό,τι εσείς γουστάρετε για να μπείτε στην κλήρωση. Και όσοι ακόμα δεν έχετε καθαρίσει τα χαλιά σας για να τα έχετε έτοιμα για τη νέα σεζόν, τη χειμερινή, από Νοέμβριο, καλείτε στο 2-3-10-7-62-164, 2-3-10-7-62-164 και οι άνθρωποι των CFD Carpets Κολοκυθάς θα κλείσουν ραντεβού μαζί σας. Εδώ 48 ώρων θα έρθουν στο σπίτι σας να παραλάβουν το χαλί ή το πάπλωμά σας και με συνέπεια και αξιοπιστία και πάντα με υπολεργικά, οικολογικά, απορριπαντικά καθαρίζουν χαλιά, στρώματα, παπλώματα αλλά και σαλόνια. Ένας παίχτης χρήσατε, ο Μανταλένα, ποιος είναι? Ποιος? Δεν είναι παίχτης, μάνατζερ είναι. Ο Μανταλένα. Μαγδαλένα είναι μάνατζερ. Μανταλένα γράφει εδώ και. Τι έκανε. Ο συντάκτης. Όχι, γράφει ότι είναι ιδιαίτερα κρίσιμη εβδομάδα όσον αφορά το θέμα της άρσης του Μπαν που έχει επιβληθεί στον Άρη για τελεσίδικες αποφάσεις των συστών Πορτίγια Ούμπιντες και Μανταλένα. Μανταλένα είναι μάνατζερ. Η Βουλιούγκλο μόνο. Μαρία Μανταλένα. Να ενημερώσω τον συνάδελφο ότι ο Μανταλένα και ο Ούμπιντες έχουν ήδη τακτοποιηθεί. Εντός εβδομάδας θα τακτοποιηθούν και οι άλλοι δύο και θα έρθει το Μπαν σύμφωνα με την ενημέρωση που έχω. Αλλά για να γίνει πράξη ενημέρωση πρέπει να πέσει ο κύριος Μπακυρόπουλος. Με τρόπο που δεν ξέρω ακριβώς πώς γίνεται να πέφτει και να κάνει συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά τέλος πάντων, ας το αφήσουμε αυτό στην πλευρά του κυρίου Καρυπίδη να το δρομολογήσει. Το είπε άλλωστε και την Παρασκευή ότι εγώ θα πληρώσω το Μπαν και το είπε και με έναν εύσχυμο τρόπο και το Σάββατο. Με τη φωτογραφία, με αγάλματα, με σάτυρους και τα λοιπά, που παιδιά μην ανησυχείτε, θα πληρώσω τον Μπαν εγώ λίγα συντόμως. Και η πληροφόρηση είναι ότι εντός της εβδομάδας θα το δρομολογήσει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Έχουμε να πούμε κάτι για τους σάτυρους ή το λεξιλόγιο του Προέδρου, γιατί κατά καιρούς βάζαμε χέρι στο Γιώργο ότι είναι προκλητικός και δεν αρμόζει αυτό. Από τη στιγμή που απευθύνεται σε δικό του κοινό, γιατί σε αυτούς απευθυνότανε, είναι ένα εσωτερικό ζήτημα. Εμένα η αισθητική μου δεν μου αρέσει. Όταν είσαι σε εσωτερικό ζήτημα, τι εννοείς? Δεν το είπε, αν κατάλαβες.
σε ΠΑΟΞΗ ή Ολυμπιακό ή οτιδήποτε άλλο. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα σου πω ότι η αισθητική μου δεν συνάδει με την αισθητική του Προέδρου στο συγκεκριμένο κομμάτι. Και γι' αυτό άλλωστε το λόγο, εμείς την καλύψαμε το επίμαχο σημείο. Και μάλιστα μας στείλανε και μηνύματα γιατί το καλύψατε, οι άλλοι το βάλαν κανονικά κτλ. Αν λοιπόν σήμερα ακούγανε τους άλλους, στο ξεφωνητό που του ρίχνουν για τη φωτογραφία, θα καταλάβουν για ποιο λόγο οι άλλοι το βάλανε. Σε κάθε περίπτωση, εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει όποιος έχει δημόσιο βήμα και δημόσιο λόγο να χρησιμοποιεί εκφράσεις οι οποίες είναι κάπως ή φωτογραφίες που είναι κάπως ή γενικότερα να προσβάλλει με αυτόν τον τρόπο. Και αυτή είναι η λογική που έχω και στα δικά μου ποσταρίσματα κτλ. Δεν θα δεις ποτέ ούτε να βρίζω ούτε να βάζω οτιδήποτε. Το πιο πολύ που λέω μπορεί να είναι το παπάκια. Αυτό, να χρησιμοποιώ τα παπάκια. Στο νερό κάνουν μπάνιο δροσερό. Λοιπόν, δύο πράγματα, πραγματικά θέλω ένα λεπτό. Αυτό που προέχει τώρα είναι η νίκη η ισοπαλία την Τετάρτη. Δεν θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις ουσιαστικά στους παίκτες που θα έχει διαθέσιμους ο Αμπέλ Φερέιρα. Δύσκολο μάτς, απαιτητικό μάτς, να τελειώσει η σεζόν όπως πρέπει να τελειώσει και το ταμείο θα γίνει στο τέλος και θα κάνουμε και το δικό μας απολογισμό και θα εκφέρουμε για την άποψή μας τι πρέπει να αλλάξει στον ΠΑΟ και δεν πήγε σωστά. Δεν θα το κάνουμε τώρα. Το κάναμε το προηγούμενο διάστημα. Έχουν μείνει δύο παιχνίδια. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να κερδίσει και τα δύο και να έχει σεζόν ένα τέλος, ας πούμε, θετικό, χωρίς αυτό να σβήνει ούτε τις ευθύνες της ίδιας της ομάδας για τον φετινό ΠΑΟΚ, ούτε φυσικά να πρέπει να ξεχάσουμε, αλλά τι θα πρέπει να γίνει μάθημα, τα όσα έγιναν φέτος εις βάρος του συλλόγου, από κουμπάρους μπατζανάκηδες, οπαδούς του Σόρα κτλ. Αυτά είναι μαθήματα που πρέπει ο ΠΑΟΚ να τα λάβει σοβαρά υπόψη του και να προετοιμαστεί και να θωρακιστεί, γιατί θα ακολουθήσουν κι άλλα τα επόμενα χρόνια όσο υπάρχει ασυδοσία και όσο αισθάνεται και είναι τόσο δυνατός ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Το Σαββατοκύριακο συστάθηκε σε διοίκηση, Κώστα. Ποιος? Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Τριμελής επιτροπή. Έλα ΠΑΟΚΑΡΑ. Τρία μέλη. Αριστοτέλης Καρακούσης, Αθανάσιος Χατζόπουλος και Βασίλειος Τριλυράκης. Δεν θυμάμαι άλλη φορά να ήταν τόσο μικρό το σχήμα. Εντάξει. Υγεία πάνω απ' όλα. Μέσα στην εβδομάδα θα συγκροτηθεί σε σώμα. Πρόεδρος ο Καρακούσης, αντιπρόεδρος ο Χατζόπουλος, κουμάντο κύριος Χατζόπουλος. Όπως κάναμε στο. Κουμάντο κύριος Χατζόπουλος. Ούτε κάποια μελές που κάναμε στο γυμνάσιο. Ο ΠΑΟΚ ήδη κινείται για παίκτες. Έχουμε πει τα οικονομικά πώς διαμορφώνονται. Υπάρχει ένα τοπίο. Το Καλάθι χάσαμε. Χάσαμε τον Καλάθι, όντως, και το Σλούκα. Σλούκα. Και το Σπανούλη. Βλέπω να το χάνουμε. Το Σπανούλη μέσα από τα χέρια μας υπέγραψε τον Ολυμπιακό για δέκατη χρονιά. Και καλύτερη, Κώστα. Εννοείται. Αυτά που θα γίνουν στον πάση του ΠΑΟΚ δεν τα φαντάζεστε. Και για να κλείσω να δώσω το λόγο στον Χρήσανθο, ο ΠΑΟΚ είναι κοντά στο να πάρει στην ομάδα βόλεϊ και τον Κοκκινάκη και τον Κουμεντάκη. Νομίζω είναι δύο Έλληνες παίκτες που. Κοκκινάκη παίκτη θα πάρει, φίλε. Κοκκινάκι. Καλώς, αν μου κάνει τη δουλειά. Ωραία κεφαλιά φάγανε στο βόλεϊ πάντως οι φίλοι μας. Του Ολυμπιακού, βέβαια. Γι' αυτό θέλανε, Κώστα, να γίνει απονομή πρωταθλήματος χωρίς να παιχτεί βόλεϊ στην αρχή. Γι' αυτό θέλανε οι Ολυμπιακοί. Απλώς σε κάτι γωνίες βλέπω την είδηση του μεγάλου Ολυμπιακού. Πώς χάσανε όμως, δεν παίζαν όλοι οι όλοι του Ολυμπιακού. Δεν παίζαν καθόλου γενικότερα. Δεν βγήκε το πλάνο στον Ολυμπιακό να πάρει το. Δηλαδή εντάξει, καλός ήταν ο Παναθηναϊκός έτος, αλλά δεν ήταν για να τον κερδίζει μέσα έξω. Μέσα δεν έξω δεν ήταν για να πάρει το πρωτάθλημα. Ναι. Μέσα έξω τον κέρδισε. Σε τρεις μέρες. Ο Παναθηναϊκός ήταν ο πιο βελτιωμένος από τον Γενάρη και μετά. Και ήταν, το λέγαμε και στην αρχή. Επαναλαμβάνω, δεν είδα τα παιχνίδια όλα. Η μοναδική ομάδα, Κώστα, που από τους τέσσερις ξένους είχε τους τρεις στο κορονοϊό. Ποιος? Ήταν ο Παναθηναϊκός, η ομάδα που. Α, δεν είχε τους ξένους. Ο Ολυμπιακός δεν είχε. Νομίζω δεν τους είχε όλους. Δεν τους είχε όλους. Εντάξει. Πάω, δεν είχε κανέναν. Εντάξει. Δεν πειράζει τον Ολυμπιακό. Περαστικά και του χρόνου. Είδες όμως επικοινωνιακά πώς περνάει. Τέτοια ομάδα να τυχαίνει. Τριφυλάρα, τριφυλάρα και τέτοια. Εντάξει, ξαφνικά πρωτάθλημα πήρανε. Σωστό, ναι. Όπως το πήραν και οι άλλοι και ή στα χαρτιά που ψηφίσαν οι άλλες ομάδες ή τέλος πάντων αλλιώς. Έτσι σου λέει, πήραμε και εμείς πρωτάθλημα στο βόλι. Δεν κατάλαβα. Εμείς το πέναμε εδώ. Τι φωτογράφησε το Λευκό Πύργο. Πήραμε το e-basketball. Δυνατό το άρεσε στα κομπιούτερ. Στα e-sports. Ευρωπαϊκό. Στα e-sports. Γιατί ρε φίλε, πήραμε και ποδόσφαιρο και τέτοιο. Αυτοκράτορα λέει και στο e-basketball. Το διάβασα και συγκινήθηκα. Δώστε τα συγχαρητήρια μου στου συντάκτε σα.
Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Εντάξει. Και όμως τα e-sports, παιδιά, είναι μια βιομηχανία που έχει δισεκατομμύρια μέσα. Και θα γίνουν όντως και άθλημα, θα γίνουν και πρωταθλήματα και καλά κάνουν και σύλλογοι και κάνουν και ομάδες. Κλαίνει οι μανάδες που λέγανε αυτό θα σου δώσει να φας όλη μέρα στο PlayStation. Αυτό το λέγει η μάνα μου για τις εφημερίδες. Ναι, για αγόραζα. Εμένα το λέει ακόμα. Αν δεν αναφέρει κάτι ο Χρήστανδος για πάω και τα λοιπά, δεν θα ακούσει τη φωνή μου μέχρι το τέλος. Όχι, μετά τη μια μισή θα πω εγώ για το Οφιάρης. Έχω δίνω στον Κώστα το δικαίωμα στο πεντάλεπτο να μας πει τι γίνεται με το θέμα του προπονητή και τον μπασκετικό Ηρακλή. Ποιο προπονητή? Γράφουν όλα τα site, Κώστα. Πρέπει να ασχολείστε πάλι του χρόνου. Θα λέτε η έκπληξη ο Ηρακλής και αχ, πώς τα κατάφερε και τέτοια. Φίλε, λέμε ότι όλα τα site δεν πρέπει να μπράβο, μπράβο το site. Εδώ γράφουν μια μπουρδα για τον Άρη και τον Πάο και σχολιάζει. Και δύο κρούσματα στη Γιουχάν, πώ θα. Σταματήσουμε το πρωτάθλημα. Αυτό όλα τα γιατί... site γράφουν για Ζιάγκο. Υπάρχει ωραία, θέμα. Και πριν μια εβδομάδα γράφανε ότι έμεινε ο Κατζούρης. Ωραία, θα μας πεις τι έγινε. Ποιο να ρωτήσουμε δηλαδή, να μας πει αν ισχύει, δεν ισχύει, κάνει, δεν κάνει, μιλάμε, δεν μιλάμε. Θα ξεκαθαρίσει αύριο. Είδηση σοκ από την κυβέρνηση. Να! Ετοιμάζεται να βάλει λουκέτο στα πανηγύρια. Φίλε, είναι Ιουλίου. Ένα σκάνδαλο κατά του Βαθυλάκου. Ο οποίο έχει πανηγύρι τώρα 20 του μηνός. Τα σοβαρά πανηγύρια χρήσατε. 19 και 20. Τα σοβαρά πανηγύρια. Πώς θα ζεις στο χωριό. Με κάθε σεβασμό στους ανθρώπους πραγματικά. Πώς θα πουλήσει ο κουνιάδος τα ποτά. Επίσης να πούμε. Το πλήγμα θα είναι αν ακυρωθούν τα πανηγύρια του Αυγούστου. 5 κρούσματα είχαμε στη Θεσσαλονίκη, παιδιά. 5. Εντάξει, Κώστα, δεν είχαμε 205. 5 είχαμε. Χθες και σήμερα 5. Ένα σε μια κατασκήνωση, ένα παιδάκι 15 χρονών. Δεν ήταν στη Θεσσαλονίκη αυτό, ήταν Βέρεια. Στη Χαλκιδική. Ναι. Ήταν η κατασκήνωση. Παρ' όλα αυτά, είχαμε ένα παιδάκι από το Βαθύλακο που ήταν στην ίδια κατασκήνωση. Πήγε ο παπάς και το πήρε. Μια φοιτήτρια ιατρικής, τριτοετής, ναι. Σήμερα έγινε γνωστό. Πάει και το αποθού δηλαδή. Η κατασκήνωση έκλεισε, φύγαν τα παιδιά όλα. Δεν έκλεισε η κατασκήνωση. Φύγαν τα παιδιά όλα και θα ανοίξει την άλλη περίοδο. Αν 100 παιδάκια φύγανε. Πόσα να βγουν άλλα. 400 έχει, Κώστα. Πω. Δεν φύγαν όλα. Αφού ο Χρήστανδος θα μιλήσει. Μετά το διάλειμμα. Για τον Ηρακλή να πούμε. Ότι... Για τον Ηρακλή να πούμε, τη μεγαλύτερη Ιρακλή. Ομάδα της Μακεδονίας. Ότι σήμερα υπάρχει μια συνάντηση η οποία μπορεί να είναι ήδη σε εξέλιξη των νομικών της επιτροπής που έχει αναλάβει την Επιτροπή Επανεκκίνησης, όπως τη λέμε. Restart. Restart. Έχει συνάντηση με τον κύριο Ευγενίου, τον ισχυρό άνδρα της Τρίγλιας. Να τον βγάλουμε. Για να συζητηθεί το θέμα το νομικό όσον αφορά στην απόκτηση της εταιρικής ταυτότητας. Στέργιο. Το αφημί δηλαδή, Στέργιο. Ναι. Και προσοχή, πέρα από το νομικό υπάρχει και το οικονομικό. Ναι. Αυτό θα γίνει σε νέα συνάντηση. Μακάρι να τελειώσει το θέμα γιατί δεν το βλέπω και πολύ πίκι-πίκι ποκοπόκο. Ίσα-ίσα. Πίκι-πίκι ποκοπόκο το γιατί βλέπω. Θέλει ένα πεντακοσάρικο το πίκι-πίκι ποκοπόκο. Χωρίς πίκι-πίκι δεν έχει ποκοπόκο. Τζάμπα δεν γίνεται φίλα, μα λοιπόν. Ήταν όλοι θα ανεβαίνανε έτσι κατηγορίες. Ναι, το πεντακοσάρικο δεν μαζεύεται εύκολα. Δεν έχει όμως ένα πεντακοσάρικο. Και δεν είναι πεντακοσάρικο για τον κύριο Ευγενίου. Είναι πεντακοσάρικο για την ομάδα, για τα 300 τόσα είναι γιατί πρέπει να κάνεις το μετοχικό κεφάλαιο κτλ. Πέρα από αυτό, δεν είναι να τα πάρει ο άνθρωπος που λένε να ζητάει αυτός πολλά και τέτοια και χάλεσε δουλειά. Ναι. Είναι πεντακοσάρικο για όλα τα άλλα. Και μετά, άμα δεν έχεις το πεντακοσάρικο για να ξεκινήσεις το εκατομμύριο, που θα το βρεις για να κάνεις την ομάδα. Το πεντακοσάρικο είναι για όλα αυτά. Ομάδα με το πεντακοσάρικο θα κάνεις. Ναι. Τι ομάδα θα κάνεις? Ομάδα με πεντακοσάρικο κάνεις να είναι απλά ανταγωνιστική. Super League 2 να μην πέσει. Να μην πέσει. Να είναι καλή. Θα πέσει δηλαδή η Ξάνθη. Για να ανεβείς, θες 900. Τι 900, ο Λεβαδιακός και αυτοί που θα μείνουν στην κατηγορία, νομίζει έτσι, θα σας αφήσουν. Ολυμπιακός Βόλου. Ποιος? Ολυμπιακός Βόλου. Και αυτός ανεβαίνει. Νομίζω. Πανσεραϊκός. Πανσεραϊκός. Έλεος. Ξάνθη. Γεια σας Θεός. Ξάνθη. Ξάθνη. Ξάθνη ή Πανιόνιος. Λοιπόν. Παϊόνιος. Λοιπόν, ένα εκατομμύριο θες. Μήνυμα του φίλου του 571. Ο στόχος του Βαγγέλα είναι να σπάσει τη συμμαχία. Γι' αυτό θα πάρει το κύπελο και θα δώσει τη δεύτερη θέση στην ΑΕΚ, από την οποία ο ΠΑΟΚ θα χάσει εύκολα. Λέει ο φίλος που έχει χτίσει το σενάριο. Ξανά να φίλε, παίξ τα όλα αυτά. Δηλαδή, νίκη της ΑΕΚ επί του ΠΑΟΚ. Διπλό της ΑΕΚ μέσα στον Ολυμπιακό και θα γίνεις πλούσιος. Και ένα διπλό του Άρη μέσα στην Τούμπα. Διπλό του Άρη θα δούμε. Ανάλογα με το πόσους παίκτες θα έρθουν. Λοιπόν, ετοιμάζεται η κυβέρνηση για να επιβάλλει σκληρές κυρώσεις κατά της Τουρκίας, Κώστα. Για την Αγία Σοφιά. Τι να κάνει, ναι. Ήταν στα τηλέφωνα ο Πρωθυπουργός. Έχουμε λέει 500 σκληρά μηνύματα από την Κοσμοτέ. Εντάξει, δεν θέλω να σχολιάσω παραπάνω. Γενικότερα το θέμα, αλλά και ειδικότερα. Ανανέωση συμβαίνει. Λοιπόν, ναι, δεν έχουμε δύναμη. Όπως βλέπω στο έθνος.gr.
το πόρισμα των ακριτή για κακουργηματικές πράξεις. Α, φοβερό αυτό. Στο μάτι είναι το παιδιά. Διάβασα όλο το πρωί. Όλαφος. Το διάβασα. Okay. Ελικόπτερα που προσγειώθηκαν, ακούστε τώρα. Σε ελικόπτερα που προσγειώθηκαν σε κλειστό αεροδρόμιο με αποτέλεσμα να μην μπορούν να απογειωθούν. Για να συνδράμουν στην Ανατολική Αττική. Πριν από δύο καλοκαίρια, το 2018. Αεροσκάφη που αντί να κινηθούν προς την Ανατολική Αττική έπαιρναν εντολές για εκτροπή της πορείας τους προς μη απειλητικές φωτιές. Τα πήγαιναν αλλού. Πυροσβεστικές δυνάμεις που κινητοποιήθηκαν με μεγάλη καθυστέρηση επειδή δεν υπήρχε εναέρια επιτήρηση. Πλοιάρες της πυροσβεστικής που δεν έκαναν διασώσεις. Προσωπικό και εξοπλισμό σε ΣΕΜΑΚ που δεν έφτασε στο μάτι. Έγκαιρες προειδοποιήσεις για την πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική που δεν ελήφθησαν σοβαρά υπόψη. Δυστυχώς υπήρξαν ανθρώπινες παραλήψεις. Χάθηκαν 102 ψυχές. Εγκληματικές. Ναι, αλλά δεν τους έχει σε βαθμό κακουργήματος και τα λοιπά όλους αυτούς. Τώρα αυτά είναι. Τώρα αυτά είναι. Αυτά είναι. Α, είναι εγώ αυτά. Έχω να πω ναι. Το εξής. Αλλά είναι για τους πυροσβέστες μόνο. Δεν είναι για το. Αυτό λέω. Αυτούς που δίνουν τις εντολές. Είναι για τους αξιωματικούς. Αυτούς που δίνουν τις εντολές και την πολιτική ηγεσία γιατί αυτή είχε την ευθύνη. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω στο σύνολο της κυβέρνησης ή αυτή που ήταν υπεύθυνη για αυτό το θέμα. Χάθηκαν 102 άνθρωποι. Η πραγματική ένοχη. Και όχι φυσικά ο πυροσβέστης που πήρε την εντολή και δεν πήγε εκεί. Εντάξει. Εντολές εκτελούσαν οι άνθρωποι. Αλλά πραγματική ένοχη για αυτό το χάλι και αυτή την απίστευτη τραγωδία. Που αν μιλήσετε, παιδιά, πολιτική με, προστασία αν και μιλήσετε με άνθρωπο. Προϊστάμενη. Γιατί εγώ μίλησα πέρσι με αφορμή του τελικό Πάο Κάεκ. Μείναμε στο σπίτι ανθρώπου που ήταν στο μάτι και είχε εξοχικό. Πραγματικά γλίτωσαν στο λεπτό. Δηλαδή ακόμα ένα λεπτό και θα ήταν οι άνθρωποι αμπαθρακωμένοι. Λοιπόν, αυτοί που είναι πραγματικά υπεύθυνοι να υπάρχει η πιο σκληρή τιμωρία. Για να μην σκεφτεί ο επόμενος εργολάβος να κάνει μια παρατυπία, να μην υπάρχει ένα μπάχαλο στην υπηρεσία πολιτικής προστασίας. Okay. Εντάξει, τώρα έγιναν πολλά μαζεμένα λάθη. Ακόμα δηλαδή, και τώρα, Κώστα, μία, που ακόμα και τώρα μία παρέτηση δεν υπήρξε. Είναι απίστευτο. Για 102 ανθρώπους. Και να σου πω και κάτι. Άκου τώρα πώς το βλέπουν αυτοί. Σου λέει: εγώ είμαι πολιτικός προϊστάμενος. Εγώ τους ορίζω εκεί. Υποτίθεται ότι είναι επαγγελματίες, ότι είναι υπεύθυνοι, ότι είναι αξιωματικοί, ότι είναι ευσυνείδητοι, ό,τι. Τι φταίω εγώ, λέει αυτός, τι φταίω εγώ, που αυτός αντί να έχει το μυαλό του στη φωτιά, έστελνε τα ελικόπτερα, άμα διαβάσεις μέσα το πόρισμα πάθεις πλάκα, τα στέλνανε στην Κόρινθο, όπου είχε άλλη φωτιά. Και ήταν λέει φωτιά με χόρτα, με χορταράκια. Όμως στην Κόρινθο, Στέργιο, εκεί κοντά στην Κορινθία, έχει δηληστήριο, έχει motor oil. Και φοβήθηκαν μήπως πάει φωτιά εκεί, λένε. Και γι' αυτό κράτησαν εκεί τα ελικόπτερα και μετά τα ελικόπτερα τα πήγαν στα κλειστά αεροδρόμια που λες. Και τι σημαίνει κλειστό αεροδρόμιο? Λόγω των ανέμων που όντως ήταν θυελώδης, δεν μπορούσε να σηκωθεί μετά το ελικόπτερο. Οπότε σου λέγω, έβαλα εκεί τον αρχηγό της πυροσβεστικής, έβαλα αξιωματικούς. Μετά η αστυνομία έστελνε τον κόσμο μέσα στο μάτι. Δηλαδή όλα γίνανε ανάποδα. Να αποδοθεί λοιπόν δικαιοσύνη, Κώστα. Φυσικά και όσοι είναι ένοχοι, να μην υπάρξει η παραμικρή έκπτωση στην ποινή τους. Μην διαβάσουμε τίποτα, αναστολή ο ένας, αναστολή ο άλλος, τελικά δεν φταίει κανένας. Είτε μιλάμε για πολιτική ηγεσία, είτε μιλάμε για την ηγεσία της πυροσβεστικής, είτε δεν ξέρω ποιοι άνθρωποι εμπλέκτηκαν. Εντάξει, δεν είμαι γνώστης. Πρέπει το κράτος να θωρακίσει αυτές τις υπηρεσίες και να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν λειτουργήμα να το κάνουν όσο δυνατόν καλύτερα. Δεν δουλεύανε ασύρματοι. Παίρναν τηλέφωνο οι πολίτες στο τηλεφωνικό κέντρο, δεν σηκώνουν το τηλέφωνο. Το σήκωνε ο άλλος, έλεγε εντάξει παιδιά, δεν έγινε τίποτα. Έλεγε όλος και γόμαστε. Ναι, εντάξει, πάρτε σε λίγο. Έχουμε πάρα πολλά περιστατικά. Τι να κάνουμε. Ναι. Δεν γίνεται τώρα αυτό. Δεν είναι κράτος τώρα αυτό. Υποτίθεται γι' αυτό πληρώνουμε φόρους. Για να έχουμε αυτά τα σοβαρά πράγματα. Λέει ο άλλος, φτιάξαμε τα πεζοδρόμια. 1,5 χρόνο είναι τα πεζοδρόμια έτσι. Να μην πω σε ποιο Δήμο. 1,5 χρόνο. Φτιάξαμε, λέει, τις λακκούβες. Ποιες λακκούβες? Δεν μπορείς να έχουμε αλλάξει 17 αμορτισέρ. Πληρώνουμε διόδια. Τι διόδια? Θα κάνουμε, λέει, flyover στον περιφερειακό. Τι flyover? Ανάποδες στροφές έχει, σκοτώνεται κόσμος κάθε χρόνο, χτύπα ξύλο. Το βράδυ δεν έχει αναμένα φώτα και θέλει να κάνει flyover. Παίρνει τηλέφωνο σε μια δημόσια υπηρεσία. Α, κύριε, δεν είναι εδώ ο κύριος Κούσης, είναι σε άδεια. Να μην παρέμβει, φίλο. Ναι. Πα στην εφορία, σου λέει, όπα, κορονοϊός, ραντεβού έκλεισες. Μα ανοίξαν οι δημόσιες υπηρεσίες για τον κορονοϊό. Όχι, ραντεβού. Όχι, λέει, κύριε, τι λέτε, λέει, κύριε. Πά στην τράπεζα, είδατε τώρα τι γίνεται στην τράπεζα απ' έξω. Είδα. Ναι, αλλά όταν καθυστερείς εσύ να πάρεις τη δόση, σε παίρνει τηλέφωνο 9 και 5. Ποια δόση? Τι δόση, το δάνειο. Ναι, ποια. Τι δόση, το δάνειο. Απ' έξω τώρα που έχει 30 άτομα, 30 παππούδες και περιμένουν. Άστο, άστο. Ναι, απλώς, δεν.
Δεν γίνεται τώρα αυτό, είναι κράτος, δεν είναι κτλ. Δεν είναι κράτος και, ποτέ δεν θα γίνει. Και ψηφίζουμε τώρα εμείς. Ποτέ δεν θα γίνει. Και, ποτέ, και θέλει όλος να κάνουμε πόλεμο και δεν έχουμε ένα άρμα να δουλεύει. Ναι, πώς θα κάνουμε πόλεμο. Θα πάω σε διάλειμμα, Κώστα, και μετά θα λέω. Όχι, άσε με να τα πω τώρα. Θα τα πω τώρα. Τώρα θα τα πω. Τώρα. Καλά, κάτσε να σε κόψω τώρα. Τώρα θα πάμε. Θέλουμε να κάνουμε πόλεμο. Τι πόλεμο, ρε. Τι πόλεμο. Τι πόλεμο, ρε. Με πέντε αεροπλάνα που νομίζω ότι έχουν του καλύτερου πιλότου. Με 800 ευρώ μισθό τα παιδιά. 20 χρονών παιδιά. 800 ευρώ μισθό και ο άλλος παίρνει 15.000 ευρώ για να κάνει το γραμμένο! Και τον αρχιδιαιτητή! Βλάκες! Ο αρχιδιαιτητής παίρνει 21. Ναι, ρε φίλε! Και ο άλλος τώρα. Ο γραμμένος 5. Ο κουνιάδος μου τώρα 20-30 χρονών, εκπαιδευτής. 20-30. Ναι, τώρα μεγάλος. Εκπαιδευτής στα μοιράζ, με πουλάδες, με πτήσεις, με αναχαιτήσεις. Με αυτά 1000 ευρώ. Τι 1000 ευρώ, ρε! Ο πιλότος, ρε. Και μετά λένε αυτά και οι καλύτεροι πιλότοι είναι οι Έλληνες και δεύτεροι μετά τους Ισραηλινούς. Πώς θα παίρνει δηλαδή αυτός που δίνει το νερό στον ευρώ, χίλια ευρώ, στη Βουλή, Κώστα. 1100 ευρώ. Ο κουνιάδος σου με δυο παιδιά. Ο αδερφός της γυναίκας μου, τι είναι? Ναι, κουνιάδος. Ωραία. Και της Μάρθας δεν ήταν κάτι? Όχι. Η πτάμενος. Ο αδερφός της γυναίκας μου. Η πτάμενος είναι αυτός. Όσα παίρνει, Κώστα, αυτός 1100 ευρώ με δυο παιδιά μωρά, φίλε. Με δυο παιδιά μωρά. Από τα 800 έχει πάει στα 1000 και από τα 1000 στα 1000. Με τα επιδόματα. Με τα επιδόματα. Παίρνουν τα παιδιά. Πάμε σε break. Και μετά λένε να κοπούν τα επιδόματα. Και οι δημόσιοι που τα παίρνουν και τέτοια. Ναι! Το ερκοντήσιο είναι ανοιχτό, ναι, περίμενε όμως, έχω εδώ παρέμβαση. Το ερκοντήσιο βαράει εκεί και έρχεται με τον ανεμιστήρα σε μένα, καταλαβαίνεις. Έχω. Και γίνομαι παγοκολόνα το βράδυ. Έχω φίλε εδώ όμως παρέμβαση και λέει: καλησπέρα. Χρήσανθε, για ρώτησε τον. Πόσα παίρνει πτυτικό επίδομα ένα εξάμηνο? Χίλια τόσα. Όχι πως δεν τα αξίζουν. Τι λέει? Α, δεν μας τα είπες. Περίμενε. Ο φίλος είναι. 680.000 ευρώ. Αεροπορία, σταμάτα. 680.000 ευρώ. Δεν μας το είπες το πτυτικό και επίδομα. Και το πτυτικό επίδομα, φίλε, έχει κοπεί νομίζω. Μισό λεπτό. Έχει κοπεί. Στην αεροπορία είναι αυτός. Δεν έχει κοπεί. Έχει κοπεί. Όχι πως δεν τα αξίζουν. Δεν έχει κοπεί. Σου λέω, είναι στην αεροπορία τώρα. Εντάξει. Όχι πως δεν τα αξίζουν. Μάλλον είναι προσωπικό. Αλλά δάσος. Για να τα λέμε όλα, να τα παίρνουν όταν πετάνε. Όχι όταν είναι μετά τα 40 του στο γραφείο και κάνουν διοίκηση. Έλα οι αλήθειες λίγο. Έλα λίγο οι αλήθειες. Τι λες ρε φίλε. Τι λες ρε φίλε. Σταμάτα. Τι λες ρε φίλε. Πάνε για άλλη σε κανένα λάστιχο από τα Boeing. Τι λες ρε φίλε. Έχει κάνει ο άλλος 680.000 ώρες πτήσεις. Άμα έρθει εδώ που είναι και τέτοιος, θα τον στείλει. Χιουμοριστικά θα, το θα τον στείλει το δικό σου μετά τη συντισμενή. Δύσκολα φίλε. Στο Πεντάγωνο είμαστε. Άστο. Και πάμε στον. Επιβεβαιώνεται λοιπόν ο φίλος. Ναι, να ολοκληρώσω. Όταν έχεις κάνει λοιπόν 680.000 ώρες πτήσεις. 680.000 ώρες δεν έχει κάνει το Θεός ο ίδιος. 680.000 ώρες! Ρώτα πόσες χιλιάδες ώρες κάνουν. Κόστα 680. 1000 ώρες πτήσεις όταν έχεις κάνει λοιπόν. Και έχεις 680 αναχαιτήσεις και αερομαχίες και. Ναι, ρε φίλε, στα 40 δικαιούσαν να πάρεις και ένα πτυτικό επίδομα. Άρα, 500 ευρώ! Και σε 680 φορές που σηκώθηκε έκανε αναχαίτηση. Που μπαίνουν οι Τούρκοι ρε, και κοιμόμαστε. Συνέχεια. Άκουσε λίγο τώρα. Συνέχεια, φίλε, σε πες τον Κούση. Τα ξέρουνε. Πες τον Κούση. Τον κύριο Κούση, φίλε, για σένα. Για το παιδικό του Άρη που πίεσε ο Ηρακλής να τιμωρηθεί ο Άρης μέσω λόρτου. Δεν πίεσε κανένα Ηρακλής να κανένα λόρτου. Κακώς δίνει ο Άρης το παλέ. Όταν ο Άρης είχε πάει Ιβανόφου, ο Ηρακλής είχε πάρει ένα σωρό χρήματα από την πολιτεία με υφυπουργό Λιάννη. Μαγκιά του Ηρακλή, φίλε. Έτσι είναι μεγάλες ομάδες. Άμα δεν μπορείτε να πάρετε εσείς, να κάνουμε. Που μπορείτε φυσικά. Αυτό με τη μαγκιά τώρα όμως σου κάνω ένα stop στο Αλεξάνδριο, θα σε πω εγώ. Εντάξει, τι να κάνουμε, πεθάνουμε ρε φίλε τώρα. Σαν πως είναι δικό σας το Αλεξάνδριο. Δικό μας θα γίνει. Θα. Έχω τη χρήση. Και τι να κάνουμε τώρα, δεν, και κάτι έγινε. Θέλω τώρα. Θέλω να πάρω και την νομή όμως, όπως την έχει ο ΠΑΟΚ στο άλλο. Οι δύο ομάδες, παιδιά, δεν μπλέκονται σε τέτοια οπαδικά χαζά. Και οι οπαδοί είναι καλά. Αν έκανες όμως και παρέμβαση. Είναι καλά. Έκανες παρέμβαση. Δεν έκανε κανείς παρέμβαση. Πήρανε τηλέφωνο και άλλες ομάδες και ρωτήσανε τι γίνεται με αυτό το θέμα. Τώρα, αν αυτό θεωρείται παρέμβαση. Ντροπή, εδώ δεν λες όμως στα χαρτιά πήραν την πρόκληση από τον Άρη. Χρήσανθε, ενώ το δικαιούταν. Να πρόσεχε ο προπονητής σας ποιο παίκτη έβαλε. Κώστα, η γραμματεία έκανε το λάθος και ο προπονητής μας. Και ο δικαστής λοιπόν σας αδίκησε πάλι, σκανδαλωδώς, και μηδένισε την ομάδα γιατί θεώρησε ότι η γραμματεία δεν έκανε λάθος και έκανε λάθος ο προπονητής σας. Ο Λόρτος τι θα κάνει. Που έβαλε τον παίκτη στο τέλος, ενώ δεν ήταν στη λίστα ο παίκτης. Αυτοί οι άλλοι δεν τρέπονται. Που σε τέτοιο παιχνίδι παιδιών. Η άλλη είναι μια τοπική ομάδα, νοικιακή. Είναι πολύ καλά παιδιά. Είναι όλοι για τον μπάσκετ τρελαμένοι. Πλαγιάρι. Εντάξει. Είναι όλοι αριανοί. Εσύ που έκανε την ΚΑΠΑ 17 κάθε χρόνο, εντάξει.
Όχι, στη Super League, όχι. Εσύ χρησιμοποιούσες και πήγαινες και έβαζες παίκτες που δεν είχαν δικαίωμα λόγω ηλικίας. Όχι λόγω ηλικίας, κάνεις λάθος. Λόγω τι? Που δεν είχαν δικαίωμα να παίξουν. Ο Πάοκ είχε όλα τα παιδιά του επαγγελματικά συμβόλαια, ναι, γιατί έπαιρνε τα δηλώσεις στην ΚΑΠΑ 17. Ο νόμος τι λέει? Εντάξει. Ότι αν έχει επαγγελματικό συμβόλαιο δεν μπορεί να παίξει την ψημή. Ναι, ρε φίλε, και εσύ πήγαινε να του βάλει για να κερδίσει. Για την ΚΑΠΑ 15, όχι. Τι? Στο ξαναλέω, δεν καταλαβαίνεις. Ναι. Ο Πάοκ λοιπόν όλα τα χρόνια και φέτος. Όχι, τον Πάοκ μου αρέσει, κουράσατε. Με επαγγελματικά συμβόλαια, γιατί θέλει να του δέσει. Εντάξει, πρέπει τα παιδιά αυτά κάπου να παίζουν. Έχεις παιδιά άλλα που δεν τα έχεις και παίζουν. Απλά ήθελες λοιπόν να βάλεις και αυτούς, και ναι, αυτούς που είναι τα καλύτερα, τα έβαζες και να παίζουν με την ΚΑΠΑ 17 στη Super League και να παίζουν και στην Εψήμη. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Υπάρχει κάποιοι κανόνες. Επειδή κανείς είπες για ένσταση γι' αυτό, δεν τράπηκαν είναι οι άλλοι στα παιδάκια. Είναι άλλο σε Άρης Πάοκ με επαγγελματικά συμβόλαιο και άλλο στα παιδάκια το πλαγιάρι με το σε συγκεκριμένο κομμάτι. Ενώ έχασε, πόσο έχασε Κώστα? 210. Να μην το βάζετε, Χριστέ. 30 πόντους και 20. Να μην το βάζετε, Χριστέ. Παιδιά, το νόμισμα έχει δύο όψεις. Όντως, από τη μια λες τώρα, παιδάκια, είναι τώρα δυνατόν να κάνεις ένσταση για αυτό το πράγμα? Συμφωνώ. Εντάξει. Από την άλλη όμως λες, παιδάκια είναι, αλλά τα παιδάκια, γι' αυτό είμαστε χαμετυπίοι ως κράτος. Γιατί τα παιδάκια τα μαθαίνουμε στη ρεμούλα και στην τέτοια. Λες, έλα μωρέ. Τι έλα μωρέ, αφού το λέει ο κανονισμός. Πρέπει να τηρηθεί ο κανονισμός. Δεν είναι ένα παίκτη ο οποίο μπήκε εσύ και βάλε και μου κάνει ένσταση για τα τουρνικέ. Άσε μα, δεν έκανα ποτέ. Έκανε, Χρυσάφη. Δεν έκανα. Και έβγαλε ο σύνδεσμο ανακοίνωση. Δεν έκανα ο σύνδεσμο. Γι' αυτό που έχει μπροστά με τον κοντό με τη γραβάτα. Και το διώχνουμε λοιπόν. Λοιπόν, τέλος πάντων, θέλω να σου πω λοιπόν ότι από τη μια λες ότι όντως δεν κάνεις, ρε φίλε, χάνεις 30 πόντους, κάνεις ένσταση τώρα που μπήκε το παιδάκι και έπαιξε 5 λεπτά. Και από την άλλη λες, ναι, ρε φίλε, μισό λεπτό. Οι δικοί μου παίκτες δηλαδή που παίζουν και ότι εγώ σκίζομαι και είμαι σωστό και νομότυπο και. Γιατί, για ποιο λόγο, δεν κατάλαβα. Οι κανονισμοί είναι για όλου. Πάρτα. Πολύ ωραία. Έτσι πάει. Αυτό λοιπόν που έγινε από το φίλο μου στον Ατρόμητο Πλαγιαρίου. Αστέρας Πλαγιαρίου. Τα παιδιά είναι πολύ καλά, είναι ηθικά. Είναι οι περισσότεροι αριανοί. Ωραία. Μπράβο. Αλλά πάνω απ' όλα είναι σωστοί απέναντι στα παιδιά τους, στους γονείς, στην ακαδημία τους και στο ρόλο τους. Α, μάλιστα. Πολύ ωραία. Εντάξει, και στο φινάλε να σου πω και κάτι. Εντάξει, έγινε ένα λάθος. Μηδενιστήκαμε και τελείωσε. Θα σου πω εγώ τι θα γίνει με τον Αστέρα Πλαγιαρίου. Έλα τώρα. Μην λες τώρα βλακίες τώρα. Μην λες βλακίες. Τα ακούνε και κάποιοι που δεν ξέρουν και νομίζουν. Τι να γίνει δηλαδή. Ο Άρης δεν πρέπει να το ξεχάσει ποτέ. Δεν είπα ότι θα δούμε. Σιγά μωρέ τώρα. Καλά. Σιγά αυτές οι βλακίες μας φάγανε. Καλά Κώστα. Αυτές οι βλακίες. Ο Άρης να μάθει και ο Άρης και ο Ηρακλής και ο Πάοκ να μάθουν να είναι σωστοί. Καλά Κωστάκη. Και αφήστε μετά τώρα αυτά τα. Όταν θα έρθουν και θα ζητάνε μπάλες και μάλες και μπάλες και στολές. Αυτά σας φάγανε οι μεγαλομανίες. Ο Άρης θα ξεχάσει, ναι, και άμα δεν ξεχάσει, κάτι έγινε. 500 παιδιά και ο άλλος. Το επίδομα ξαναέρχεται άσχετε Κώστα. Ναι, καλά. Είναι ανάλογα το άφος. Το άφος, τι είναι το άφος? Για F16 και μοιράζ είναι το ανώτατο περίπου. Ακριβώς, φυσικά, 10.000 ευρώ το συγγνώμη, χρόνο. Συγγνώμη που κυνηγάμε τους Τούρκους. 10 χιλιάρικα! Το χρόνο, ένα χιλιάρικο, δεν σου είπα. Βάλε και τα 10 χιλιάρικα. Άιντε, όλα λεφτά θέλετε να σα δίνουμε! 10.000 το χρόνο, για αυτού του σκοτώνονται, ρε. Ποιο σκοτώθηκε? Για αυτού του σκοτώνονται. Μπράβο, ρε φίλε. Αυτό δεν σκοτώθηκε. Μεγάλη επιτυχία, φίλε. Μπράβο σου. Συγχαρητήρια. Υπτάμενο είναι. Ρε. Μπράβο, συγχαρητήρια που κατηγορεί του αδέλφου, αδερφέ. Μπράβο, σου, ωραία λέγεται. Όταν λέει την αλήθεια. Ποια αλήθεια? Μα είπα και εγώ 1.000 ευρώ. Πριν. Δεν κατηγορώ κανέναν. Εγώ είπα το νόμισμα. Έχει διαφωνήσει. Όποιο κάνει λάθο, ναι, φυσικά. Και αυτό κάνει λάθο. Όχι, αυτό ξεφωνίζει εμένα που λέω για το οπτικό επίπεδο. Καλά σε κάνει. Αυτό και εμέσω. Κατηγορεί τους συναδέλφους του. Καλά, ότι παίρνουν λάθος τα χρήματα. Εσύ, αδερφέ, που κάθεσαι στο γραφείο, τι επίδομα παίρνεις? Πες, για πες μας. Πες τι επίδομα παίρνεις. Άντε τώρα. Μόλις θα λένε τις αλήθειες. 10.000 το χρόνο, Στέριο. 10.000 το χρόνο. Όμως, το παίρνουν είπες τα παιδιά. Δεν είπα, το είπες, δεν είπα το ότι παίρνουν 1.000 ευρώ το μήνα. Δεν είναι 500. Με ρώτησες πόσο είναι. 1.000 ευρώ το μήνα και το επίδομα. 500 επί 12, 6,5. 12 δια 10 δεν παίρνουν 1.100 Κώστα, παίρνει 1,5. Παίρνει 1,5 χιλιάρικο. Ο πιλότος του F16. Ο πιλότος του F16. Επαναλαμβάνω. Ο πιλότος του F16. Έπρεπε να παίρνει παραπάνω. Που είναι 6 ώρα, 3 ώρα το πρωί, ναι, και χτυπάει ο συναγερμός και σε 5 λεπτά πρέπει να είναι στο αεροπλάνο μέσα. Οπλισμένος και να ανεβεί πάνω από τη Σάμο να κυνηγάει τον Τούρκο. Και τους ευχαριστούμε, ναι, πάρα πολύ. Και εσύ λες τώρα ότι παίρνει 1.500 και ο άλλος που είναι και. Όχι, όχι, δεν υπάρχει. Και είναι και υπτάμενος και αστέρι. Δεν τρέπεσαι, ρε φίλε. Ντροπή σου, ρε. Κώστα, έλα εδώ πέρα και δώσ' τη δυο σφαλιάρες. Εντάξει, ντροπή του τώρα. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και δικός μου φίλος, αλλά σε αυτό είναι λάθος. Γιατί είναι λάθος, δεν ντροπή του. Ντροπή. Σου λέει ότι δίνει τα σωστά τα λεφτά που είπες. Αυτό σου λέει. Δεν είναι, είναι 1,5. Να λες τα σωστά. Και 3,5 να είναι χρήσανθε είναι λίγα. Αυτό είναι άλλη κουβέντα. Α, μπράβο. Αυτό είναι άλλη κουβέντα. Από εκεί ξεκινήσαμε. Όχι. Όχι. Να λέμε την πραγματικότητα. Εγώ είπα ότι αυτοί που πετάνε παίρνουν αυτά. Αυτό είπα. Έτσι ξεκίνησε η κουβέντα. Ναι. Τώρα ήρθε ο φίλος και μας είπε ότι παίρνουν και το επίδομα. Να!
Να πάρω κι άλλο. Τι λες ρε φίλε, για να πας σε διακοπές. Έχει μήπως τίποτα και δωμάτια. Σκοτώνονται μετά και μετά λένε αχ ο ήρωας Ηλιάκης και ο ήρωας Τάδε και στα Ίμια τα παιδιά με το ελικόπτερο και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά παίρνουν πολλά, παίρνουν 10.000 πληθυντικό επίδομα. Άσε μας ρε φίλε. Δεν είπα αυτό. Άσε μας ρε φίλε. Τώρα λαϊκίζεις. Άσε μας ρε φίλε. Λαϊκίζεις. Καλά φυσικά και λαϊκίζω, τι θα κάνω. Λοιπόν φίλε Κώστα που στέλνεις το μήνυμα, εύχομαι την Τετάρτη και την Κυριακή να χαρείς. Την Τετάρτη και την Κυριακή να χαρείς. Αεξής είναι. Αεξής είναι. Στέργιο. Λοιπόν, δεν θα πω κάτι. Θα πω απλά τις αποδόσεις έτσι όπως θα μου, να έχουμε μια εικόνα. Κάτσε να πω εγώ. Ποιες αποδόσεις και εσύ, μωρέ. Να πω πέντε πράγματα γιατί δεν με αφήσατε. Καταρχήν εκπομπή τελείωσε και δεν κάναμε ούτε διάλειμμα. Ούτε διάλειμμα δεν κάναμε πάλι. 7 λεπτά. Παραπέντε πήγε. Κώστα, επειδή δύο έγινε το διάλειμμα, το κάναμε στη μία μισή. Τι δύο. Λοιπόν, το παιχνίδι του Σαββάτου επιβεβαίωσε καταρχήν ότι ο Άρης είναι καλύτερος από τον Όφη ως ομάδα. Παρά το γεγονός ότι είχε πάρα πολλές απουσίες. Εγώ χάρηκα την νίκη γιατί πάρα πολύ απλά, σε αυτό το κομμάτι έχει δίκιο ο Καρυπίδης, περιμένανε πάρα πολύ στη γωνία προκειμένου να φτάσουν να πούνε για διάλυση, για το ένα, για το άλλο. Ναι, να συνεχίσω. Ναι, φυσικά. Λοιπόν, και τους χάλασε τα σχέδια. Ο Άρης πέτυχε δύο νίκες επί του Όφη που δεν έφυγαν 10 συμβόλαια, δεν διαλύθηκε όπως θέλανε να πούνε κάποιοι. Πήρε και την πέμπτη θέση γιατί μας είχαν βγάλει και έκτος κιόλας. Και στην Κρήτη λέγανε ότι ήταν πέμπτη αυτή. Και πήρε μία νίκη γιατί οι παίκτες πραγματικά στο παιχνίδι που είχαν ένα σημαντικό στόχο, έστω αυτό το ηθικό κομμάτι της πέμπτης θέσης, τον πέτυχαν. Αλλά το κυριότερο γιατί όντως αποδείχθηκε ότι υπήρχαν πάρα πολλές συγκυρίες για να φτάσει ο Άρης να παίζει με τους παίκτες που έφτασε να παίζει. Παρά τα κείμενα λοιπόν τις προηγούμενες εβδομάδες ότι ποιος στέει που η ομάδα είναι με τέτοιους παίκτες, την ίδια στιγμή που οι ίδιοι που γράφουν κείμενα για τον Άρη υμνούσαν τον Όφη και το project του Όφη, γιατί είναι φίλος μας, ο Άρης λοιπόν με τους 12, 14, 15, 16 παίκτες πήγε και τον κέρδισε δύο φορές τον Όφη μες στα play-off. 3-1 εδώ, 0-1 εκεί. Πες μας για το παρασκήνιο τώρα γιατί, και το ρεπορτάζ και άσε μας τα δεδομένα. Αυτά τα ξέρουμε, εντάξει. Το έκανε γιατί σε αυτό το παιχνίδι υπήρχε ο Σόουζα που ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Υπήρχε ο Φετφατζίδης, ο οποίος γύρισε μετά από το σκηνικό με την ομάδα στην Αραβία. Είχε δηλαδή ο Ένινγκ και τρεις αλλαγές. Και πρέπει να προσέξει ο Άρης την Τετάρτη. Γιατί έχει 3-4 παίκτες στο όριο των καρτών, μην πάει στην Τούμπα όντως με 10 παίκτες και βγάλουν τα αποθυμένα τους. Χρειάζεται προσοχή πάνω σε αυτό το κομμάτι και διαχείριση. Ποιο παρασκήνιο θες να σου πω. Το ρεπορτάζ παίζουν. Εδώ βγήκε ο πρόεδρος και είπε άκες, σας θέλω άκες. Ο πρόεδρος εγώ λέει θα τα πληρώσω τα μπαν. Φτάνει τα ζουμιά. Ενώ πληρώνει το μπαν και όλα τα υπόλοιπα, στο μέτρο που μπορεί, χρωστάει 2 εκατομμύρια. Εντάξει. Και πλήρωσε το ένα. Πλήρωσε όμως το ένα. Σε μια περίοδο με κορονοϊό, χωρίς έσοδα, χωρίς εισιτήρια, δεν έκανε δηλαδή διαχείριση χρημάτων, εσόδων, γιατί δεν υπάρχουν. Πλήρωσε λοιπόν πάρα πολλά χρήματα και ναι, οφείλει και άλλα χρήματα. Ποια ομάδα δεν οφείλει αυτή τη στιγμή χρήματα μετά τον κορονοϊό? Ο Ηρακλής. Ναι, όντως. Στο σοκ. Ποια ομάδα από τη Super League λοιπόν δεν οφείλει χρήματα μετά τον κορονοϊό? Ο ΠΑΟΚ. Εγώ λέω, δεν νομίζω. Και ο ΠΑΟΚ έχει κάποιες οφειλές. Στέριο. Ρυθμισμένες, πληρώνει κτλ. Όλες οι ομάδες αυτό το διάστημα που είναι χωρίς έσοδα πάνε λίγο πίσω κάποια πράγματα. Ο Βέλεθ στις 7 μέρες έκανε προσφυγή. Στις 7 μέρες. Για τα λεφτά που είναι Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο. Ναι, αλλά ήταν ένας από εμάς. Το ότι η ομάδα ενώ έμαθε ότι υπέγραψε και το χειριστήκαμε ευρωπαϊκά, αυτό γίνεται στην Ευρώπη και τι είναι αυτά, επαγγελματίας είναι κτλ. Δείχνει και το μέγεθος της αχαριστίας του Κώστα. Δεν γίνεται να φυλάς το σήμα, να είσαι ένας από εμάς και τα λοιπά. Το σήμα το φυλάνε όλοι. Περίμενε, να είσαι ένας από εμάς και μια εβδομάδα μετά που φεύγεις να κάνεις προσφυγή, που στην ουσία την είχες έτοιμη. Φυσικά την είχε έτοιμη. Και τρεις μέρες πριν να παίρνεις αμπάρις όλα τα μέσα ενημέρωσης και να λες η οικογένειά μου Άρης, η οικογένειά μου Άρης περίμενε ένα μήνα ρε φίλε, δεν σήμα να περιμένει δύο χρόνια. Δεν πήγε πέρσι ένα έτος μετά και σου είπε και χρωστάμε τα λεφτά. Μόνο στην Ελλάδα αυτό το πράγμα. Ναι. Όχι στο μόνο στο γενικότερα. Δεν αντιλέγω σε αυτό που λες. Ίσως και στη Μοζαμβίκη. Κοίταξε. Να μην είναι αυτονόητη υποχρέωση του αφεντικού να δώσει τα λεφτά μία του μήνα. Όχι, αλλά όταν υπάρχει κορονοϊός, Στέριο,
όταν υπάρχει κορονοϊός, αυτοί που αμείβονται με χιλιάδες ευρώ, δεν λέω για τον εργαζόμενο που με 200, 300, 400, 500 ευρώ ζει την οικογένειά του. Και δεν το λέω ότι δεν πρέπει να τα πάρει. Πώς εγώ σου λέω. Πώς έπαιρνε ο Βέλεθ, 150 πήρε φέτος. Όταν λοιπόν. Και 20 το πριν με εξόδου στην Ευρώπη, 170 το σύνολο. Το πήρε αυτό. Το πήρε με είναι μέσα στα 75. Ωραία. Το όταν λοιπόν από, 170, τον Αύγουστο, ναι. Όταν από τον Αύγουστο ναι. Μέχρι τον Ιούνιο έχει ναι. Πάρει τα μισά. Ναι. Δεν έχει πάρει το 95% και κάνει μανούρα για το 5%, έχει πάρει τα μισά. Ναι, 10 ναι. Μήνες. Ναι, γιατί όμως έγινε αυτό. Γιατί όταν Στέργιο περιμένει να πάρει τα έσοδα από τα playoff και το κύπελο κτλ. Για να του πληρώσει, έρχεται αυτή η κατραπακιά. Δεν έχει ο Καρι, δεν είναι Ιβάν ο Καρυπίδης, ρε φίλε. Έχει κάνει, βάζει 1-2 εκατομμύρια και διαχείρισε εσόδων τα υπόλοιπα. Δεν είναι κάποιοι. Επειδή μίλησε για χαριστία. Είναι αχάριστο, ναι. Δεν ο Βέλεθ είναι αχάριστο. Εντάξει, Στέργιο. Okay. Έκανε 7 μέρες, για μένα άργησε. Εντάξει, Στέργιο. Απλώς είναι φαινόμενο της Ελλάδας μόνο, ίσως και της Μοζαμβίκης και της Τανζανίας. Ο Λεβέκ όμως ήταν, ο Λεβέκ ήταν αχάριστος όμως που έκανε προσφυγή ζητού στα λεφτά του. Ο Λεβέκ ήταν αχάριστος. Δεν είπα εγώ το λεφτά. Πώς, αυτό λέγατε. Ο Αλιταράς δεν έπαιξε τα λεφτά και ζητά τα λεφτά. Όχι εσύ. Υπήρχαν άνθρωποι που το λέγανε ο Αλιταράς. Να χαριστεί την ύψη όμως. Μα τα ίδια λέγατε για το Λεβέκ. Και χειρότερα λέγατε. Τελείωσε εκπομπή. Εκεί όμως ήταν το συμφέρον του ΠΑΟΚ. Εκεί το συμφέρον του ΠΑΟΚ μπήκε πάνω επικοινωνιακά. Επειδή μιλάμε το εμείς οι δύο μαζί. Το συμφέρον εντάξει. Του Άρη όμως μπαίνει πάντα από κάτω. Βλέπουμε όλοι τα λεφτά, οι παίχτες από τα λεφτά. Εγώ τους. Λοιπόν, Χρήστα, δεν είπα ποτέ αχάριστος ο Λεβέκ, ούτε ο Αλταράς Λεβέκ. Εγώ τι έλεγα. Ναι. Συγχαρητήρια σε αυτό που τον έκανε τριετές συμβόλαιο, τετραετές, ούτε καν θυμάμαι. Αυτό είπα και αυτό εγώ για λέω. Το συμβόλαιο στο Παναθηναϊκό. Το Θαλασσόπουλο. Λοιπόν, πάμε στο. Στο τέλος της εκπομπής. Ο Αλέξης Κουιζδάη, ξένο διαιτητή. Και υπάρχει ένα ωραίο φωτορεπορτάζ στο Sport DNA ναι. Από το στούντιο Κομίνης. Υπάρχει τέτοιο στούντιο. Εντάξει, ο Βαγγέλης Μαρινάκης φυσικά. Τι στούντιο Κομίνης. Έτσι είναι το φωτογραφείο. Στούντιο Κομίνης. Πώς λέμε φωτο. Ο Μπάμπης. Στούντιο Κομίνης. Τι είναι αυτό, δεν κατάλαβα. Έχει φωτογραφίες, φίλε ο άνθρωπος. Μπήκε, έχει φωτογραφίες. Αστυνομικός είναι ο Κομίνης. Τι στούντιο. Χρήστα, δεν έχει φωτογραφίες Sport DNA. Ναι. Που από κάτω υπάρχει. Η σημείωση φωτό στούντιο Κομίνης είναι η φωτογραφία του στούντιο Κομίνης. Δεν ξέρω αν είναι συγγενής του Κομίνη ή όχι. Οκ. Okay. Τι είναι αυτό, δεν καταλαβαίνω. Πώς λέμε Intimer, Χρήσανδε, πώς λέμε Mega Press, πώς ναι. Λέμε αυτό Motion Team κτλ. Ναι, είναι στούντιο ναι, Κομίνης. Ναι. Τι σου κάνει εντύπωση. Α, δεν είμαι ένας ο Κομίνης. Εντάξει, για ακόμα μια φορά ο πρόεδρος γράφει στα παλιά του τα υποδήματα. Κάτι απαγορεύσει σε εισόδου σε αγωνιστικού χώρου. Μπαίνει μέσα κανονικά, βλέπει το ματσάκι. Δίνει γκάζια στο Βαλμπουενά γιατί φαντάζομαι κανείς δεν έχει πάει τον παπά ότι δεν πείραξε τον Ολυμπιακό ότι έχασε το αίτητο. Αν τον πείραξε, λέει. Εντάξει. Αυτά για όσου έχουν απορίες για το αν ο Βαγγέλης Μαρινάκης σέβεται κάποιον. Δεν σέβεται κανέναν και καλά κάνει αφού δεν μπορεί κανένας να τον. 2 και 20 πήγε ρε. Τέλος. Ναι, εδώ τον έχει πανηγυρίζει το Μαρινάκη. Μπορούμε να κάνουμε την εκπομπή μία με τρεις. Μπορούμε να κάνουμε την εκπομπή μία με τρεις. Μία με τρεις. 12 με τρεις θα γίνει κόστα η εκπομπή πλέον. Εντάξει. Ναι. Συμφωνώ. Άλλωστε τρία ώρες. Αρκεί κι εγώ εδώ. Άντε, γεια σας. Λοιπόν, αύριο πάλι λίγο μετά τις 12. Γεια σας.